Καλησπέρα και καλώ ήρθατε. Εδώ είμαστε η εκπομπή του Όλα Παοτάρη στο Λίμπερο 107 και 4 και σήμερα μαζί σα Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Αλλά δεν είναι μια όποια και όποια εκπομπή σήμερα, είναι λίγο διαφορετική καθώ έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο στο στούντιο και θα μα κάνει στην τροφιά σήμερα, στο επόμενο δύο ώρο, ή όσο αντέξει, εν περιπτώσει. Εδώ με τον Χρήσναθο έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε τον προπονητή του Άρη, τον Δημήτρη το Σπανό, για να κάνουμε έτσι μια εφόλη τη ύλη κουβέντα, να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Γιάρη φυσικά εννοείται, αλλά όχι μόνο. Κουβούτ, καλησπέρα και καλώ ήρθε. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ που με καλέσατε, και νομίζω στο ώρα που λέτε να καλύψουμε τα πάντα. Και εμεί το ευχόμαστε να είναι έτσι επικοδομητική η κουβέντα που θα κάνουμε και να α, α, καταλάβει ο κόσμο ε, πού κινήθηκε και πώ κινήθηκε γενικά η φετινή χρονιά. Συμπληρώνει πόσο καιρό, 9, 9 και κάτι μήνε πλέον στην ναι, Ελλάδα. Στη εγώ ομάδα. δεν το μετράω έτσι να ξέρει. Το μετράω α, με τι αγωνιστικέ ναι. αγωνιστικέ περίοδο. εντάξει, όπω θε, πάρτο. Γεννάμε δηλαδή τώρα. <σχερνάμε. <σχερνάμε> <σχερνάμε. <σχερνάμε> ε, εντάξει, το, το ευχάριστο είναι ότι γεννήσαμε την άνοδο μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτό από μόνο του συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία. Δεν ξέρω, ε, επειδή καθόλου τη διάρκεια τη χρονιά δεν είχε και πάρα πολύ χρόνο με όλα αυτά που συνέβαιναν, νιώθει λίγο ανακουφισμένο, τουλάχιστον λίγο πιο Χαλαρό αυτό το διάστημα ή ε, όχι ακόμη. Ναι, νιώθω ανακοφισμένο με το σχετικό ότι σαν αυτό που είχαμε εξαρχί στο μυαλό μα γίνει η άνοδο. Είναι σημαντικό μαθηματικά να έχει τελειώσει. Αλλά θα νιώσω πλήρω ανακοφισμένο αν αυτό που είχαμε εξ αρχή στο μυαλό μα γίνει πραγματικότητα. Η πρώτη, ναι, θέση. Η πρώτη θέση. Ναι. Απομένουν τρία παιχνίδια ακόμη. Δύσκολο, ε... όχι ακατόρθωτο. Ναι. Καλά, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη μπορεί να... να ξεκινήσει το. Δηλαδή αν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Πρακτική σημασία δεν έχει καμία. το αν θα τερματίσει πρώτο ή δεύτερο, απλά για τη δική σα προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι, τη, τη δική σα των ποδοσφαιριστών έχει σημασία. Ναι, και νομίζω και για το όνομα του Άρη. Ναι. Έτσι, δεν, όχι, δεν έχει σημασία, είναι δεδομένο. Πρακτικά δεν έχει καμία σημασία. Όμω είναι διαφορετικά μετά από πέντε χρόνια να, να λένε όλοι ό, ότι ο Άρης βγήκε πρώτο και άλλο ότι ο Άρη βγήκε. Όπω ή... οι περισσότεροι ναι. είναι ικανοποιημένοι με τον ναι. Τζουμπάκερ και γιατί πέρασαν όσα πέρασαν, αλλά και τι προηγούμενε φορέ που επέστρεψε ο Άρης, την τελευταία ας πούμε, βορά, το, με το βελόνι βγήκε τρίτο. Τρίτο και καταεδρωμένο. Παρ' όλα <laughs> αυτά η ουσία είναι ότι βγήκε. <laughs> και νομίζω ότι αυτό μετράει και νομίζω ότι αυτό σα το πιστώνει κιόλα. Όλο ο κόσμο το γεγονό ότι καταφέρατε και πετύχατε τον, το στόχο που μπορεί ναι, με, να λέμε άρι αυτονόητο, αλλά καθόλου αυτονόητο νομίζω δεν ήταν. <laughs> Κοίταξε το αυτονόητο στο νομίζω δεν υπάρχει. Όντω, ε, αν το θέσουμε κάπω διαφορετικά και έξω από την ελληνική γλώσσα, ήταν κάπω αυτονόητο. Για... <laughs> γιατί ήταν, το... ήταν, ο Άρης αυτό που λέμε. Mm -hmm. ε, Όμω, ε, σε σαν δεν ταλαιπωρηθεί, δεν υδρώσει δεν δουλέψει, ε, δεν σε βοηθήσουν οι συνεργάτε σου, η γύρω σου, η διοίκηση, ο τεχνικό διευθυντή, ο κόσμο, όλοι εσεί, νομίζω δεν μπορεί να, δεν μπορεί να συμβεί. Mm -hmm. Το κατάλαβε αυτό ο Αριανό και την πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, με ακόμα πιο σκληρό τρόπο, γιατί μιλάμε για τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και πέρσι στη, στη Β. Δεν ξέρω, πέρσι στον Απόλωνα έλεγε ότι ο ένα είναι ο Άρης. Για αυτό το... το αυτονόητο υπήρχε και στι άλλε ομάδε, ε, Το αντίθετο νομίζω. Ε, στον Απόλυτο να λέγαμε ότι θα κάνουμε τα δυνατά, τα δυνατά για να είμαστε εμεί μια ομάδα από τι mm -hmm. δύο. Ε, ο Άρης προφανώ έλεγε ότι ο ένας είναι ο Άρη. Ε, το ίδιο θα έλεγε και ο Το ίδιο θα έλεγε και Λαμία, Λα, η, Λα, η Λαμία. Ε, νομίζω όμως στην αρχή ε, όλοι έλεγαν ε, δύο συγκεκριμένες ομάδες. Ας πούμε, έτσι. Και νομίζω ότι δεν ήταν μέσα σε αυτούς ο Απόλλων και όλα αυτά βγήκε και είμαστε εύκολα. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να πούμε ότι αν θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα ή οτιδήποτε άλλο στους ακροατές, στον προπονητή της ομάδας του θα τον έχουμε εδώ μαζί μας μέχρι και τις 7. FM και ενώ NO, αυτό που θέλετε φυσικά να γράψετε και αποστολή στο 54526 ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου μαζί μας πάντα Uh, και ο Mr. Gold με τις κορυφαίες του πιτσε 62 62-85-86 καλείτε για να κάνετε τις uh, παραγγελίες σας μετά τη μία το μεσημέρι στις οικές στην uh, Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου βρίσκεται ο Μίστερ Gold εδώ θα πούμε έτσι αρκετά uh, πραγματάκια uh, με τον uh, προπονητή του, του Άρη πλέον ο στόχος έχει επιτευχθεί και μαθηματικά uh, αν σα, σου ζητούσαμε κότς να μας uh, βάλεις έτσι να μας ιεραρχήσεις δύο-τρει χαρακτηριστικέ στιγμέ τη φετινή σεζόν, καθοριστικέ σε αυτή την πορεία προ την επιστροφή στη Super League, ποιε θα έβαζε. Ε, κοίταξε. νομίζω ότι η αρχή στην ομάδα ήταν το ίμιση παντό. Και ναι. αυτό ήταν ο στόχο. Δηλαδή η αρχή τη, η καλή αρχή. Νομίζω όμω συγκεκριμένα, αν θέλαμε να βάλουμε έτσι, να κάνουμε τρει-τέσσερι επισημάνσει, νομίζω ότι ήταν σημαντικό ο τρόπο που γυρίσαμε το παιχνίδι στον Εργοτέλη. Ναι ήταν πολύ σημαντικό. ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι ε, στη Δόξα, δράμα. Ναι. Και βέβαια σου μένει πάντα η τελευταία έτσι καλή αίσθηση, δηλαδή του Καραϊσκάκη. Ναι. Ε, εκεί που λες βγήκα, ε, αυτό που είπα νωρίτερα, ανακοφίστηκα. Όμως υπήρχαν πάρα πολλέ και ε, νομίζω η μία ήταν ξεχωριστή. Ε, βέβαια το να πούμε ότι κέρδισε μερικά παιχνίδια στα τελευταία λεπτά, νομίζω ότι ήταν πολλά τα παιχνίδια που κερδίσαμε. Πολλά κέρδισε, ναι. Έτσι, αλλά τελικά ε, τύχη, 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 γιατί κάποιοι έλεγαν τύχη, τύχη. Νομίζω ότι τύχη θα γίνει μία φορά, δύο φορέ, να το κάνει έξι-εφτά φορέ. Ε, καλά, και τύχη όμω παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο Έτσι, και αν δεν έχει συμμαχό του δεν είναι. Παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και ίσω να είναι και η ειδικότητα, ίσω να είναι και η δύναμη τη ομάδα, η ψυχή τη, όπου έκανε αυτέ τι ανατροπέ. Και η φυσική κατάσταση, όταν μιλάμε για το τέλο των παιχνιδιών. Δεν παίζει ρόλο και αυτό στο σύνταξη. η ομάδα ήταν, νομίζω, νομίζω φάνηκε και ήταν η καλύτερη στην κατηγορία σε αυτό το κομμάτι. Ε, εντάξει, εγώ πρέπει να δώσω πολλά μπράβο και στο γυμνασί, το Σωτήρι. Ε, και στα παιδιά που, που ήταν δίπλα μου. Εντάξει, φαίν, όλα αυτά φαίνονται στο γήπεδο. Δεν μπορεί κανένα ούτε να τα διαφημίσει, ούτε. Ε, να τα μαυρίσει τα βλέπετε όλοι σα και δεν χρειάζεται να πω κάτι. Είπε δύο-τρει χαρακτηριστικέ στιγμέ του πρωτάθληματο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και το γκολ του Ντούνι, η Ισοφάριστη, δηλαδή στην Πάτρα, ήταν ένα καθοριστικό και γκολ και παιχνίδι, διότι σε διαφορετική περίπτωση με τη διαφορά να μειωνόταν στου μείον τέσσερι, Κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει ποια θα ήταν η αντίδραση του Άρη και η διαχείριση σε μια. Και με κρίση στο καπάκι. Στι... Ναι, και με κρίση στο καπάκι σε μια τέτοια στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα. Διατηρήθηκε είναι... μια διαφορά δηλαδή 7 βαθμού που υπάρχει ένα μαξιλαράκι ασφαλεία. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι η στιγμή που ξέχασαι. Έχει δίκιο. Mm. Ναι, ίσω και πιο σημαντικά από αυτέ που είπα. Γιατί θα έμπαινε πολύ γερά στο κόλπο η Παναχάικη, υπήρχε δύσκολο πρόγραμμα, υπήρχε πίεση και εμεί ε, 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 και εσύ φυσικά ε, ενδεχομένω λιγότερο, αλλά εμεί με τη δική μα εμπειρία ξέρουμε ότι ο Άρης δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα τέτοιε καταστάσει τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, φέτο η αλήθεια είναι ότι η ομάδα όπου ήθελε να κερδίσει, κέρδισε. Ναι. Δηλαδή όπου ήθελε. Όπου η μπάλα. Εγώ αυτό κατάλαβα. εγώ από λίγε περιπτώσει. Νομίζω ότι αυτό, αυτό έβγαλε η ομάδα φέτο και, και γι' αυτό βγήκε όλα νομίζω, πιο εύκολα από ό,τι όλοι περίμεναν. Έβγαζε μια σιγουριά είναι η αλήθεια. Έβγαζε μια σιγουριά ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το πάρει το αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολα δέχτηκε ε, γκολ. Εντάξει, τώρα προ το τέλο δέχτηκε κάποια τέρματα που είχε ξεκαθαρίσει ένα μεγάλο βαθμό η όλη κατάσταση. Ε, γενικότερα έβγαζε μια σιγουριά που δεν έβγαζε πέρσι. Είναι η συγκρίση να πω γιατί πέρσι έχασε πολλά παιχνίδια στο 90 ή δεν πήρε, έχασε, έφερε την ισοπαλία με τον Απόλυν που ήταν πολύ καθοριστική. Έφερε, τε, έχασε από τη Λαμία χάνοντα πέναλτι στο 95. Ισοφαρίστηκε στο 89 στον αγροτικό αστέρα. Γενικότερα είχε τέτοια ανάποδα αποτελέσματα την περσινή σεζόν για μένα δεν είναι τυχαίο αυτό για μένα είναι προϊόν δουλειά και ε, το πως λειτουργεί ε, η ομάδα μέσα στο, μέσα στο κήπεδο μέσα στον αγωνιστικό ε, χώρο ε, η χειρότερη στιγμή και ήταν τις καλύτερε τις ακούσαμε δεν είναι πολλές οι άσχημε στιγμές μέσα στη σεζόν αλλά η, η χειρότερη στιγμή για μένα ήταν ε, η ήττα μας στον Όφη. και μάλιστα ήταν μια ήττα όπου στο πρώτο εμμήχρονο η ομάδα ήταν καταπληκτική Δηλαδή, αν τελείωνε το παιχνίδι, μάλλον τελείωνε. Ε, ε, ε Έμπαινε με σκέψη μου στο. Ε, λίγο πριν δεχθούμε τον ναι. γκολ, θα σου έλεγα το παιχνίδι. Πάει όπω θέλει. Εύκολα προ το διπλό. Παρ' όλα αυτά όμω, ε, ξέρετε, η μία ολιγορία αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Με μια καλή ομάδα όπω είναι δυστυχώς, δυστυχώ ε, χάσαμε λίγο Εκεί τα, δεν είχε τα, τύχη. τα πατήματά <laughs> μα. Εκεί δεν είχε τύχη η ομάδα. Όχι, γιατί όμως... και το δεύτερο γκολ που δέχεται ο Άρης είναι από κόντρα. Ναι με περίεργο τρόπο. Του ακυρώνεται ένα γκολ μετά. Έχει τι φάσει τη πάρα πολύ. Εκεί δεν είχε τύχη. Εγώ βέβαια διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι και εμεί λίγο χάσαμε τη σχεδοσή μας σε στιγμέ. Με τον εξαιρετικό διαιτητή που είπε. Με τον το Όφη. <laughs> Γιατί ε, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε στιγμέ και να πετύχουμε ένα τέρμα όπω το πρώτο Κωνσταντινίδη. Είχαμε τρει ευκαιρίε πάρα, πάρα πολύ καλέ. Ε, δεν έπρεπε να δεχτούμε το τέρμα στου 45. Ήταν νομίζω τραγική αμυντική λειτουργία από την κορυφή, τη επίπεση μέχρι την άμυνα, χωρί να θέλω να θίξω τα παιδιά. Έτσι απλώ ήταν μία στιγμή. Ε, γίνεται. Χωρί λάθο, το, το, το ξέρει, δεν μπορεί <Τι> να πει τίποτα. Το <Τι> <κόλ. Τι> δόστρο είναι μια λιλουχία λαθών και ένα άθλημα το λαθό. Και λένε πάντω οι συνομιλώντε και με αρκετού ποδοσφαιριστέ ότι αυτό το πρώτο ημίχρονο που έκανε η ομάδα στον Όφη το συγκαταλέγουν <Τι> και αρκετά παιδιά στα καλύτερα που, είχαν, που έκανε φέτο η ομάδα στο πρωτάθλημα. Νομίζω η ομάδα πάτησε σαν να ήταν μία ανώτερη ομάδα σε, στο πρωτάθλημα Super League έδειξε ασθένο, έδειξε αποφασιστικότητα, έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι, σοβαρότητα, απομονή, είχε όλα τα στοιχεία που θέλω εγώ από αυτή την ομάδα. Καμιά φορά με ρωτούσατε στη συνεντεύξη τύπου, ήταν αυτό που σου άρεσε, η ομάδα κέρδισε. Όχι. Αυτό που μου άρεσε όμω ήταν αυτό που έδωσε πρώτο μήχρονο με τον, με τον Όφη, αν αυτό με το συνόταν και σε τέρμα στην αντίπαλη. Τώρα άνοιξε πολύ μεγάλη κουβέντα, ναι. γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη. Ε, Κριτική που πάντα υπάρχει φυσικά και πολύ περισσότερο σε ομάδε <laughs> όπω ο Άρη κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Ε, και θα θέλαμε έτσι να μας αναλύσεις τώρα που πλέον ε, φτάνουμε στο τέλος τη φιλοσοφία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ε, η, η, επιτυχία ή ήταν κοινικός έχω την εντύπωση ο Άρης κυνήγησε την ουσία ε, θυσίασε το, το, θέαμα ε, προς χάρη πολλές φορές ενδεχομένως και τη σκοπιμότητας αυτή η αίσθηση τουλάχιστον δημιουργήθηκε σε μένα με μια διαφορά ότι δεν θέλαμε όλη τη χρονιά να χρυσώσουμε το χάπι και στον κόσμο και σε εσά. Δηλαδή, εγώ, όταν καθόμουν στο τραπέζι στο τέλος του παιχνιδιού, ήθελα να πω την πραγματικότητα με βάση των δεδομένων που είχα στο μυαλό μου για τον Άρη. Ναι. Με βάση τα δεδομένα που είχα για τον Άρη, η ομάδα δεν έφτασε ποτέ σε αυτό που εγώ ενημερώνω. Ξεκάθαρα πράγματα. Είτε φταίω εγώ, είτε δεν μπορούσα να φτάσω εκεί, είτε δεν μπορούσα να ομάδα να πάει εκεί. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Μα απόλυτα ειλικρινέ αυτό. Όμω, ξέρετε, πολλοί προπονητέ κάνουν το εξή. Ε, η ομάδα είναι τραγική σε ένα σημείο του παιχνιδιού, σε ένα μεγάλο διάστημα, σε όλο τον αγώνα. Και λένε, ξέρετε, μια χαρά παίξαμε. Πολύ καλά. Είμαστε, είχαμε μια μέτρια εμφάνιση και κερδίσαμε εύκολα δύο μέρε. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό επί δέκα φέτο. Δεν το έκανα γιατί. Γιατί θεωρώ ότι θα γίνω και εγώ χειρότερο και η ομάδα μου χειρότερη και η διοίκηση θα επαναπαυθεί. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να πω την πραγματικότητα και αυτό όπω βλέπετε τώρα είναι ει Όμω δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί. γιατί αυτό που έκανα το έκανα μόνο και μόνο για να βοηθήσω την ομάδα μου και θεωρώ ότι ο προπονητή έτσι πρέπει να κάνει σε όποια ομάδα βρίσκεται. Ποια νομίζει την αίσθηση του κόσμου του Άρη για σένα. Τι, τι, λαμβάνει εσύ στην καθημερινότητά σου, προχώρα στον δρόμο σου. νομίζω ότι υπάρχει εκτίμηση του κόσμου απέναντί μου. εγώ βλέπω ότι υπάρχει, ότι χαίρομαι, ότι δεν βλέπω κάτι άσχημο. Ε, εντάξει, δεν τρελαίνονται κιόλα. Είναι, είναι, είναι λογικό όμω αυτό. Γιατί ε, αν λεγόμουν Κούπερ, θα τρελάνεται. Είναι, Μα είναι, αυτό είναι η αυτό είναι προπονητική, αυτό είναι ο Έλληνα. Είναι... Ο Κούπερ, να σε διορθώσω σε κάτι, έφτιαξε και το όνομά του. Γιατί υπήρξαν και ξένοι προπονητέ που ήταν στον Άρη, και πάλι δεν τρελαίνονταν ο κόσμο. Ε, και, και λένε ότι ο Σπανός έκανε πράγματα παρόλο που δεν ήταν το όνομα, αλλά έκανε πολλά περισσότερα από ονόματα τα προηγούμενα χρόνια. Ε, στον εγώ δανείζομαι το όνομα του coach γιατί ε, δεν έχω την. Ε, εντάξει, μην κάνουμε και ρωσιλία δεν, 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 συγκρίνονται καταστάσει. Αλλά απλώ λέω ότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα. Ε, το μεγαλύτερο. Ε, θεωρητικά. το ναι. μεγαλύτερο ήταν ο Κράμερ. Κάποτε ναι, έχει ναι. πάρει δύο πρωταθλητριών και δύο πρωταθλητριών. Αλλά στη σύγχρονη ο Έκτορα Ολ Cooper, ε, εντάξει, όταν λοιπόν ο κόσμο έχει συνηθίσει τον Κούπερ στον πάγκο του και μετά έρθει ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν στην Β' Αθηνική στην ουσία, εντάξει, θεωρώ κάπου να υπάρχει ένα αμούδιασμα, κάπου κάπου να υπάρχουν τα πάντα. Δεν τον αδικό εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, από αυτό που έζησα, σε αυτό που, αυτό που όλη τη χρονιά είμαι όχι ευχαριστημένο, είμαι ευτυχισμένο γιατί γνώρισα ανθρώπου, ένιωσα το, το χειροκρότημα, το ζεστό του Βικελίδη και εγώ για αυτό που έζησα φέτο δεν μπορώ να το ξάσω ποτέ από τη μνήμη μου και θα του ευχαριστώ πάντα. Ε, όποτε θα ακούω Άρη, όποτε θα βλέπω Άρη. Εγώ πάντω θεωρώ ότι αν η ομάδα δεν λεγόταν Άρη και ήταν μια ομάδα β' Εθνική που κέρδιζε αυτά που κέρδιζε φέτο, ε, θα τύχανε αποθέωση. Ναι. Γιατί πάντα η κριτική γίνεται και ανάλογα και με το μέγεθο του συλλόγου. Ναι. Δηλαδή, αν, αν η ομάδα ήταν, ποιο να σου πω τώρα, ο Ακράτητο, ο ποτέ, και έκανε την πορεία που έκανε ο Άρη, ε, πιστεύω ότι θα ήσουν σε ομάδα του χρόνου πρώτη εθνική εκεί στο 5, 6, 7, 8. Εντάξει, ε, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο του άρεμου. Όταν, ξεκι... Mm -hmm. όταν ξεκίνησε εδώ τη διαδικασία τη προετοιμασία και του πλάνου τη ομάδα, ε, έλεγα κάτι το οποίο σε κάποιους, κάποια στιγμή δεν έγινε, όχι πιστευτό, δεν, έγινε, δεν, δεν το κατανόησαν. Ε, ο Άρης τρέφεται μόνο από τι νίκε. Ε, δεν είναι ότι είναι ο Άρη, είναι μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, μια μεγάλη ομάδα, αν και δεν παίξει καλά δύο τη αν κερδίσει, είναι όλα καλά. Άρα λοιπόν, από το να μην έχουμε μουρμούρε, γκρίνιε και τέτοια πράγματα όπω είχαμε κάποιε στιγμέ κάποια αρχή και με το δίκαιο του ο κόσμο, θα είχαμε τα προβλήματα αυτά που ίσω να είχε η περσινή ή η προπέρσινη ομάδα. Όμω, επειδή θέλω να κάνω μια παρένθεση, εγώ κάποιε στιγμέ έχω μιλήσει για αυτονόητα, για πέρσι, για φέτο. Δεν έχω κάνει ποτέ σύγκριση με την περσινή ομάδα. Δεν θέλω ποτέ να κάνω. Τιμώ και του ε, ε, συναδέλφου του περσινού. Όλοι θέλουν να ξέρετε να κάνουν το αυτονόητο. <Συσχεσίες> δηλαδή, όλοι <συσχεσίες> θέλουν να βγουν κατηγορία κάτι στραβώνει στην πορεία, κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν πάει καλά. Όχι πω το περσινό ρόστερ ήταν χειρότερο φετινό. Έτσι, ήταν όλοι οι εξαιρετικοί παίχτε και η περσινοί και οι Απλώ κάτι προέκυψε, κάτι έγινε διαφορετικό, ίσω κάτι το οποίο να έχει σχέση με, την, με τη Football League, με το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και να έδωσε την άλογο. Ήταν πολλά πράγματα. Πολλά, ναι. πολλά, 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 Δεν είναι μόνο ένα ο, ο λόγο. Όπω λέει εδώ ο φίλο 779, κούτσε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φετινή κοινική πορεία που χαρακτηρίζει τη ομάδα. Αυτονόητο δεν υπάρχει. Καλά αποδητήρια. Φυσική κατάσταση. Διψασμένοι παίκτε. Και ρέντα φυσικά. Εντάξει, υπήρχε και αυτό. Τα αποδητήρια πάντω <laughs> ήταν καλά φέτο. Τα αποδητήρια ήταν καλά αναφορικά με ε, τα θέματα που μπορεί να έχει μια ομάδα football league όπως λέγεται, όπως, όταν λέγεται Άρης. Ε, δηλαδή, ε, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε άλλες ομάδες και βγαίνουν στην, ε, ε, στην Στη επιφάνεια, ε, σε εμάς βγει τίποτα. Όμως, ε, Όλοι θεωρούσε, ξέραμε πού βρισκόμασταν. Θα λέγαμε, λύνομαι, το είπα και στην αρχή. Ό,τι πρόβλημα θα, αντιμετώ, θα αντιμετώπιζα, θα έπρεπε να το ξεπεράσω και να μην μπω σε Αυτό έκανα, κάνω και θα κάνω μέχρι Νιώ, το τέλο. νιώσατε ότι κατά τη διάρκεια τη χρονιά και εσεί και οι ποδοσφαιριστέ και όσοι αποτελείτε το ποδοσφαιρικό τμήμα, βάλατε πλάτη σε μια σειρά από που αφορούσαν την ομάδα. Μα ήταν ο σκοπό μα αυτό. Δηλαδή, αν η ομάδα ε, κολούσε κάπου άσχημα, και ε, δεν έγινε όταν εμεί να βγούμε και να πούμε, Ξέρετε, έχουμε εκείνο το πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα. Θα να, έπρεπε να, να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε, και έτσι έγινε. Σαν να είναι η ομάδα στη Super League να είναι όλα άριστα. Ε, όχι, πως θα, όχι πως υπάρχουν τίποτα τρελά θέματα. Έτσι. Να, να είμαστε. Καλά, στην καθημερινότητα μια ομάδα πάντα α, προκύπτουν α, ζητήματα. Ακριβώς. <laughs> Αλλά νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωση τη Super League. Ναι. Και, εκεί, και εκεί είναι πάλι το ίδιο Αλέξ με αυτό που είπα πριν. Τα θέματα υπάρχουν και γιατί είσαι Άρη. Και γιατί έχει την απέτηση ω Άρη όλα να είναι σωστά. Από το ρίσιο, το, τα αποδητήρια, το χόρτο, το, την καθημερινότητα, ναι. τι πληρωμέ. Απλά φέτο ήταν όλα ένα αυτά... πραγματικό άβατο τα αποδητήρια του Άρη και τα κράτησε και ο προπονητή. Φυσικά και ο Δημήτρη Οσπανό. Έχω την εντύπωση και ο Παύλο Ομιροφόρη έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Και θα ασχοληθούμε και αρκετά και με τον Παύλο Ομιροφόρη. πάνω σε αυτό που λε και θέλω και την άποψη του κότσου. Ήταν από τη μία όπω λέει Σάββατο, αλλά δεν υπήρξαν και πολλά άσχημα από συμπεριφορέ παικτών, προπονητών, τεχνικών διευθυντών ή τέλο πάντων όλη τη οικογένεια. Γιατί πάντα όταν υπάρχουν πολλά θα βγουν προ τα έξω. Εγώ νομίζω ότι δεν βγήκαν και πολλά πράγματα προ τα έξω και για ένα άλλο λόγο. Ότι η ομάδα δεν έκανε ήττε. Ναι, παίζει και αυτό το ρόλο, πάντα. <laughs> δεν έκανε είτε αυτό που είπε ο κότς, που μα ότι ακόμη δεν παίζαμε καλά. Άμα κερδίζει, είναι πάντοτε μια μεγάλη ομάδα. Είναι όλα καλώ καμωμένα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Είναι έτσι και νομίζω ότι. Ε, εντάξει, δεν μπορούσαν να βγουν οι πράγματα. Δηλαδή, ε, ήταν έτσι η, η διαχείριση και από τον Παύλο και από τα παιδιά. Γιατί για να διαχειριστεί ένα ρόστερ, ή εγώ είτε ο Παύλο είτε και ο πρόεδρο. Γιατί αν δεν ο το πρόεδρο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι, τα λέμε πραγματικότητα. Ε, δέχτηκαν αυτή τη διαχείριση. Ξέρετε, εδώ υπήρχε ένα κλίμα το, όπου εμένα μου έκανε κάπως εντύπωση. Δηλαδή, είμαστε άρις, είμαστε πλήρως επαγγελματίε, είμαστε όλοι καλοζωισμένοι, ε, θέλουμε ε, η κάλσα μας να μην έχει τρύπα, θέλουμε ε, το σκαμπό να είναι καλαβαμένο. Εγώ ξέρετε ήρθα με μια άλλη νοοτροπία. <laughs> δηλαδή ήρθα μια νοοτροπία πραγματικά της Βυθιαθνικής, όπου στον Απόλλωνα τα είχα όλα στο Αίγιο πάλι την περσική χρονιά, πάλι τα είχα άλλα, το δεύτερο εξάμεινο. Όμω, όταν μπαίναμε στη δικασία να μα στέλνει η κάλτσα, το σοτσάκι, το χόρτο, mm. ε, τα συμπληρώματα διατροφή, για να μα έλειπε ένα φανελάκι και μπαίναμε σε αυτή τη δικαιολογία, νομίζω το μόνο που θα κάναμε θα είναι να πούμε στον κόσμο και σε εσά, παιδιά, αν δεν πετύχουμε, μήπω τελικά φταίει το σοτσάκι, η κάλτσα ή το γήπεδο. Εκεί εμεί δεν μπήκαμε και νομίζω ότι ήταν αυτό το, το μεγάλο μυστικό τη επιτυχία. Ναι, ενώ υπήρχαν θέματα και τα οποία τα διαχειρίστηκε η ομάδα καλά. Με την Σαν... κάλτσα και το σορτσάκι. Ε, διάφορα <laughs> θέματα που δεν. <laughs> Εντάξει, κάλτσα και το σορτσάκι είναι νομίζω. χάρη τη κουβέντα. Νομίζω θα... ότι ό,τι θέματα υπάρχουν είναι πλήρω διαχειρίσιμα. Πραγματικά είναι διαχειρίσιμα και θα διαχειριστούν ναι. και πάρα πολύ. Κάναμε σίγουρο γι' αυτό και νομίζω ότι η ομάδα θα βγει σωστά και δυναμικά σου θα πούμε και για την επόμενη μέρα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μα. Διαχείριση μας... παιχτών θα πούμε. Γιατί <συσοφίλαια> έβαλε αυτόν εκεί. 3-5-2-4-4-3. Φέρνει πούμε... 4, 4, 4, 3, και 3 ενώ αυτό 3. που θέλετε να γράψετε και υποστηρίζετε το 54526. Επαναλαμβάνω για οτιδήποτε θέλετε κι εσεί να ρωτήσετε για να συμμετέχετε στην εκπομπή. Διάλειμμα και επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. <συσοφίλαια> Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε πάντοτε μαζί μα στο στούντιο το Δημήτρη Σπανό. Δεν νομίζω να ακούσει αυτέ τι μουσικέ που παίζει ο Σαββόπουλο. Έτσι. Ε, Νομίζω ότι ε... είσαι θα... σε μένα τώρα. Να βάλουμε Βασίλικα μια Βασιλική ταντά, <laughs> να βάλουμε ποιοτική ελληνική μου μια γογό τσάμπα, τσαμπά όπω τη λένε. Μια χαρά το πήγαιναμε τώρα μέχρι τώρα, γιατί να ρίξουμε το επίπεδο <laughs> τόσο χαμηλά του <laughs> διάμετρου. <laughs> <laughs> <στά> η μέρα με τη νύχτα. Και αν δει πόσε φορέ το μάτι αποστολέ είχαμε, είχαμε, θέματα. Είχαμε θέματα. Ε, να πούμε μηνυματάκι μετά να συνεχίσουμε δικά μα. <στά στά> <στά> Δεν έχω και πολλά <στά> στο κινητό μου για τον <στά> κόσμο. Θα, θα ρωτήσουμε και τα. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα φυσικά που υπάρχουν και στο προπονητή τη ομάδα. Υπάρχουν και οι αποδοσφαιριστέ από ό,τι βλέπω. 2-2 η Σπάρτη μόλι. Τον εργοτέλη. Στο μάτ που είναι σε εξέλιξη στο 80. Ισοφαρίζει η Σπάρτη <στά> και <στά> βλέπω <στά> και <στά> έχει και δυο αποβολέ. Νομίζω πω και δύο με ναι, παίζουμε 10. Έχει ο, ο εδώ μεταξύ αποβλήθηκε στο 15 με απευθεία κόκκινη. Κάτι θα γίνει εκεί. Και ο Τσιόφο, πιστεύω. Ναι. 2 2-2 πάντω το 80 είναι το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Σπάρτη Εργοτέλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να διαβάσουμε έτσι και τα πρώτα μηνύματα που έχουν, έρθει. Ο 506 λέει καλησπέρα χαρακτηρία στο στον Πιστεύει ότι ο Κενάν. Α, Παργκάν φυσικά. Μπορεί να βελτιωθεί αγωνιστικά και να βοηθήσει του χρόνου ή η καριέρα του θα έχει φθήνους απορία. Μια ερώτηση που αφορά ένα ποδοσφαιριστή τη ομάδα με τον οποίο τα ξυπήρια είπε θεματάκια κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Τρίπλε κάνει το λόγο ή μόνο ε, όταν έπεσε μπάλα. Και εδώ μου θύμισαν και ένα παιχνίδι που πέσει μπάλα. Απαντήσω. <laughs> η μονο οταν επεσε μπαλα και το μου θυμισαν και είναι για να απαντηθεί. Νομίζω Βάζω. το <laughs> πρόβλημα του Κενάν δεν είναι τεχνικό. Είναι φυσικό. Ναι. Δηλαδή, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, το έχω πει σε αυτόν το λέω και τώρα. Στο μυαλό του θα έχει τις δυνάμεις ενός αθλητή. Όταν λοιπόν ο Κενάν θα φέρει τον εαυτό του ή θα πει στον εαυτό του, θα το αυθυποβάλει. ότι θα δουλέψει μια χρονιά πραγματικά σωστά, από το καλοκαίρι που είναι η μεταβατική περίοδο μέχρι και τελευταία μέρα της αγωνιστικής περίοδου, νομίζω είναι ο ιδανικός προσφυριστής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα άκρα στην Ελλάδα. Όμω, μόνο με αυτό σκεπτικό. Αν δηλαδή, κάσο στο κομμάτι αυτό. Να πάω και στον άλλο. Φυσικά. Με τον κάσο. Φοαναγεία μου. Φυσικά. Όλο τον χρόνο και τον κάσο, μάλλον Να σα πω κάτι. Αν φυσικά. Φυσικά αυτό είναι, φυσικά. Στο κομμάτι, τη αθλητικότητα. της αθλητικότητας. Τον κάσο τεχνικά, τον το θα βάσει ε, μια χαρά. Αν δανειστεί δηλαδή ο και τους δύο. Αν δανειστεί ο Μπαρκάν τα φυσικά προσόντα που έχει ο Κάσος και αντίστοιχα ο Κάσος τα τεχνικά χαρίσματα που έχει ο Μπαρκάν θα κάναμε ένα υπερπαίκτη νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα του κενά και επειδή από πολύ κόσμο έως να παρεξηγήθηκα αλλά δεν με πειράζει κιόλα. Γιατί ό,τι έκανα, νομίζω το έκανα για καλό και τη ομάδα και δικό του και για τη ζωή του. Πιστεύω να με ακούσει. Του το λέω καμιά φορά με στα αποδητήρια. Μετά από πέντε χρόνια θα με παίρνει τηλέφωνο και ίσω να με ευχαριστεί αν με ακούσει κάποια στιγμή. Να είστε σίγουροι όμω ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα προσωπικό με το γίνοντα. Μια και μιλάμε έτσι για ποδοσφαιριστέ τη ομάδα, αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι από το πώ ε, ήταν χτισμένο το ρόστερ, έμεινε ικανοποιημένο, ε, δηλαδή ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε για να δουλέψει και να κάνει και να περάσει αυτά τα πράγματα που ήθελε στην ομάδα θα επιθυμούσε κάτι διαφορετικό και αναφέρομαι και στην ενίσχυση του περασμένου καλοκαιριού, όταν ήρθε δηλαδή στην ομάδα, και το Γενάρη που τελευταία στιγμή, ενώ αρχικά είχαμε την αίσθηση ότι δεν θα γινόταν καμία μεταγραφή, έγιναν στο τέλο κάποιε προσθήκε. Ε, όταν ξεκινά με το συγκεκριμένο ρόστερ, λε ότι είναι το τέλειο. Επί χάρτο. Όταν το βλέπει ε, εντό γηπέδου, πάντα ε, θε να κάνει βελτιώσει, πάντα θε να γίνει καλύτερο. Ε, παντού υπάρχουν τα, τα, κατά και τα υπέρ. Ε, όπως και σε εμά. Νομίζω όμως ότι ο, ο Παύλος ο φέτος, γιατί το μεγαλύτερο αριθμό, το μέρος του Ρώστα τον έφτιαξε ο ίδιος και μετά ήρθα εγώ και ήρθα με τα ναι, τέσσερα Σωστά. Νομίζω ότι μας έβαλε πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Και τι εννοώ. Υπήρχαν 28-30 παίχτες, υπήρχαν πολύ καλοί παίχτε στην, στην ίδια θέση που βέβαια όπως αποδείχθηκε στο τέλος είχε δίκιο ότι όλοι χρειάστηκαν. Όμως νομίζω ότι πάντα κλείνοντας και τελειώνοντας κάτι θες παραπάνω κάτι θες να αυξήσεις, κάτι θες να μειώσεις να μην έχει αυτόν, να έχει κάποιον άλλον όμως οι να μην... Δεν μπορούμε να είμαστε δυσαρεστημένοι yeah. με το Ρώστερ. Ήταν άνθρωπο που ο προπονητή μπορούσε να δουλέψει, μπορούσε να γυρίσει πίσω στον πάγκο και να σηκώσει, να βάλει όποιον θέλει, να βγάλει όποιον θέλει. Νομίζω ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ήταν το Ρώστερ εξαιρετικό και νομίζω ότι ένα καλό Ρώστερ για τη Super League. Θεωρεί ότι αδίκησε κάποιου, κάποιον, κάποιου μέσα στην διάρκεια τη χρονιά, γιατί μίλησε για ένα Ρώστερ που αριθμεί και πολλού ποδοσφαιριστέ και όλοι οι ενδυνάμει θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά στην κατηγορία αυτή. Ε, είναι δεδομένο ότι κάποιο το έχω αδικήσει. Είναι σίγουρο αυτό. Απλώ το βασικό για μένα ποιο είναι: ο προποντό να μην το κάνει συγχυμένα, δηλαδή να μην το κάνει συνειδητά. Δηλαδή, λε ότι για παράδειγμα τον Μπαρκάν δεν το βάζω να παίζει γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα του. Έτσι. Αυτό είναι κακία. Ναι, καλά. Το πάμε σε άλλο. Αυτό λοιπόν είναι αδικό. κάποιον ε, Εγώ αν αδείξει κάποιον το έκανα χωρί να το θέλω και το έκανα με το σκεπτικό ότι θα βοηθήσω την ομάδα μου. Και επειδή όμω ξέρετε είναι, είσαι προπονητή και όταν δουλεύεις δουλεύει, κάνει και λάθη, κάνει και σωστά. Είναι σίγουρο θα έχω κάνει κάποια λάθη. Ναι. Με, αυτό, με αυτή την έννοια, να ίσω να έχω αδική παιδιά. Μάλιστα. Και μάλιστα πάνω σε αυτό, επειδή έγινε πολύ κουβέντα και με το χρήσατε πολλέ φορέ και με μηνύματα εδώ ακροατών το συζητούσαμε. Ε, ε, ε Κατηγορήθηκε από αρκετού ε, του άρα, ότι είχε μια αιμονή ενίοτε με ξελέξη, τον Κάσο. Κατηγορήθηκε ναι, ναι, βαριά. Κάτι, κα, 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 Επικρίθηκε Ά, σε, σε είναι είναι κριτική. Ρε, ότι, ναι, ο κατηγορήθηκε. Ναι, ήμουν λίγο υπερβολικό. Το μεγένθηνα. Για την αιμονή σου σε χρησιμοποίησε κάποιο ποδοσφαιριστών και σε άλλε θέσει από τη φυσική του. Ε, ε, να το πω εγώ που κιόλα για να μου δώσει Ήτον, την απάντηση ο Κούτσου. Ναι. Ο παραδείγματο χάρη που έχει παίξει μέχρι και δεκάρι. Στο μάτς με, τον Απόλλων Λάρισης στο, στο 80. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως ένα τέτοιο παιδί που μαρκάρει, πιέζει, ότι σου κάνει πολλέ δουλειέ στα άκρα. Γιατί υπήρχε η αιμονή σα... για αυτόν τον παίχτη και δύο-τρει ακόμα να του αλλάζει θέσει και δεν έβαζ κάποιο που ήταν η φυσική του θέση. Για, για κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί μου άρεσαν. Δηλαδή νομίζω ότι, α, νομίζω, νομίζω ότι αυτοί. ήσουν θα... αυτό που επέλεγε. Όχι, θα μου έλυναν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, με τον Απόλυντα Άρεσ. Όπου όταν το είπα στον ε, γυμναστή μου και στο Φιλίγκο μου λέει ο Κάστα που εκεί. Ε, για παράδειγμα, είχαμε νομίζω τον Πλατέλα ψευτοφόρο mm. και δύο μικρά χαφό Ε, ήταν ένα διάστημα όπου ο Απόλυν Λάρη είχε την πάση στα πόδια του. Ε, Απαγορεύεται λοιπόν εκεί ο Απόλυν Λάρη μέσα στο κλάδο τη Βικελίδη να έχει την πάση στα πόδια και εμεί να βλέπουμε. Θεώρησε λοιπόν ότι θα παίξει ο Κάσο, έχει τα στοιχεία, έχει τα προστά, θα τρέξει, θα πρεσάρει, θα, θα, θα μαρκάρει και θα λυθεί το πρόβλημα. Άρα λοιπόν σε στιγμέ και σε ε, ε, ε διαστήματα του παιχνιδιού μπορεί να έκανα πράγματα που για κάποιου δεν φαίνονταν σωστά. Mm. Κάτι γνώμη μου φαίνονταν. Ε, δεν Αλλά δεν μπορεί και να μην ήταν κιόλα. Όχι είναι 3-0 με τον Απόλλωνα Λάρισης. Ναι. Όντως το διάστημα ναι. που λες είναι αυτό όντως το παιχνίδι η εικόνα του. Είναι 3-0. Ε, θα ήταν πιο απλό να βάλει ένα παιδί που δεν έχει πάρει συμμετοχή, που δεν έχει παίξει στην ψυχολογία τώρα τη δική μου που βλέπω απ' έξω το παιχνίδι. Προφανώ εσύ λε ότι είτε είναι 3-0, είτε 5, είτε 2, είτε 1, εγώ λειτουργώ με ένα συγκεκριμένο πλάνο ποδοσφαιρικό. Ναι, αλλά εγώ άρι, αυτό αντιλαμβάνω. την απάντηση. Ο όμω, αν υποθέσουμε ότι έχει έρθει από μία ρεβάν στο 200, στην Ευρώπη και κερδίζει 3-0 και δεχθεί ένα γκολ θα αποκλειστεί. Ναι. Άρα λοιπόν το σκεπτικό το δικό μα είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή, να προσαρμόζει και ειδικέ συνθήκε πάντω στο παιχνίδι σου, να είσαι έτοιμο στι ειδικέ συνθήκε. Όχι, όχι. Είναι ότι λάθο στον Άρη δεν επιτρέπεται ούτε στο 3-0. Με αυτή ναι. τη φιλοσοφία. Ε, είναι η ποδοσφαιρική προσέγγιση. Νομίζω λέμε το ίδιο με άλλα λόγια. Είναι η ποδοσφαιρική προσέγγιση που κάνει στο παιχνίδι, ακόμα και αν είναι αδιάφορο, 3-0. Μια και, μιας, μιας και μιλάμε για ποδοσφαιριστέ και κάνουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, γιατί τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω, με μεγαλύτερη άνεση. Ο Στεφάνοβιτ αποκτήθηκε το καλοκαίρι και ήταν από τι πρώτε μάλιστα κινήσει που έκανε ο Παύλο Ομυροφορίδη, θέση του τεχνικού διευθυντή, για να είναι το δεκάρι τη ομάδα, ο τελικό μέσο. Να το πω όπω το λέει ο κόσμο. Δεν ακούμπησε. Και το οποίο κόσμο ακούμπησε, πάλι <laughs> δεν ακούμπησε. Ναι. Να Πώ το λέει λαϊκά, ρε παιδί, μια αποσβεστή που έρχεται και δεν τον βλέπουμε. Δεν μπορούσε να προσφέρει. Δεν κόλλησε <laughs> στην ομάδα. Τι ακριβώ συνέβη. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ότι ο συγκεκριμένο παίκτη ε, δεν μου έδωσε αυτό που περίμενα. Εγώ τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση τον Στεφανόμπιτ. Τον ξέρω χρόνια. Παίζει δύο-τρία χρόνια εδώ. Παίζει εξαιρετικά. Ε, ένας... και από δύο καλέ σεζόν. Ναι, όμως, στα είναι ένα εξαιρετικό επαγγελματία και το έζησα εγώ έξι μήνε. Όταν έπεσε αντίπαλο, το έβλεπα, έβλεπα τη διαφορά του. Να σα πω ότι δεν κόλλησε την ομάδα, να σα πω ότι ίσω η διαχείριση του προπονητή να μην τον έφερε σε αυτό το κομμάτι να παίξει. Εσεί μετρήστε το και βάλτε το όπω θέλετε. Ε, νομίζω όμω ότι πήρε ευκαιρίε ο, ο Λίμπο. Δηλαδή δεν ήταν ένα το οποίο ήρθε εδώ ε, ξεκίνησε σαν δεύτερο, τρίτο μεσοθετικό, <κολλήσι> και τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Ξεκίνησε ο πρώτο μεσοθετικό. <κολλήσι> ε, Όμω, ρίτε, για μένα ο Άρη δεν έχει περιθώρια. Δηλαδή, κάποιε στιγμέ. Δεν <κολλήσι> μπορούσατε ε, να τον περιμένετε άλλο. Ε, Έμπαιναν <κολλήσι> κάποια παιδιά στο γραφείο μου <κολλήσι> και μου έκαναν κάποια παράπονα. <κολλήσι> είναι coach, δώσε μα δύο-τρία παιχνίδια να πάρουμε αριθμό. Εντάξει, είναι σωστό αυτό, αλλά με δύο-τρία παιχνίδια με αριθμό, αν γίνουν δύο άσχημε, σημαίνει να χάνετε Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι μια ομάδα όπου μπορεί ο προπονητή να περιμένει 2, 3, τέσσερα παιχνίδια για να κερδίσει από τον παίχτη. Θα πρέπει η ομάδα να κερδίσει από τον παίχτη και στο λεπτό ακόμα. Νομίζω εκεί ξεκινά και τελειώνει η διαχείριση δική μου αναφορικά με το, με το του Και βέβαια νομίζω ότι στην πορεία, στη μετέπειτα πορεία του παίκτη μάλλον δικαιωθήκατε για την επιλογή σας γιατί και στη δόξα δεν τον... Δεν... Είναι ένα εξαιρετικό προφέσεις. Εντάξει, Όπου νομίζω ότι θα βρει τα πατήματα του. Επίση, ένα άλλο παίκτη, ο οποίο ε, τα τρία προηγούμενα χρόνια έχει βοηθήσει με πάρα πολλά γκολ στην την ομάδα, ο Αντώνη ο, ο και αυτό αποχώρησε. Έχω την εντύπωση ότι έφυγε με ένα παράπονο από την, από την ομάδα και με αυτόν υπήρχε έτσι ένα διάστημα, μια τριβή να το, να το χαρακτηρίσω. Τι ακριβώ συνέβη και για ποιο λόγο ε, δεν μπόρεσε φέτο να βοηθήσει όσο τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συνέβη κάτι, κάτι από, απόλυτο τίποτα. Απλώ ε, ήθελε το παιδί να παίζει περισσότερο. Και είναι ναι. και λογικό αυτό. Έτσι. Εγώ θεώρησα ότι οι, καλύτερ, οι καλύτερε μου λύσει ήταν κάποιοι άλλοι. Ε, δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή. Δεν νομίζω όμω ότι υπήρχε τριβή. Mm. Το αντίθετο το νομίζω για ό,τι βλέπω τώρα το παιδί με τον Άρη είναι. Τι το... mm. συγχαρητήρια. Και το... και συγχαρητήρια. Μα, Αυτό θα... δεν αλλάζει. Έτσι. Ε, εντάξει, ήταν ήτανε επιλογή προπονήτη. Μπορεί να ήταν εδώ δω με κάποιον άλλο προπονιτή με μένα και να έχει 5-6 γκολ. Δεν έχει να κάνει. Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μου έλεγε ένα φίλο που θέλει στο γήπεδο, με ρωτούσε και μου λέει να ρωτήσει τον προπονητή. Και ήταν ευκαιρία να δοθεί, σε ρωτάω. Είχε έρθει σε εκείνο το μάτι που είχε παίξει βασικό ο Λότας. Ναι. Και είχε εντυπωσιαστεί από τα τεχνικά του χαρίσματα. Τα αυτό είναι γνωστό ότι είναι ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Και παραξενεύτηκε από εκεί και πέρα διότι δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Άρα είδω η ερώτηση και περιμένουμε την απάντηση. Να απαντήσω εγώ. Στο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε δεν έτρεχε. Εντάξει, αυτό. Είναι ένα στοιχείο. ενώ ο Κάσο τρέχει ακόμα και στα φιλικά. Νομίζω ότι. Ε, ο, ο καθένα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Άρης είναι ένα εξαιρετικό τεχνίτη, μεγάλη ποιότητα, ναι. μυαλό. Αλλά το δεκάρι έχει αλλάξει λίγο τα χαρακτηριστικά του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για μένα το δεκάρι είναι μισό φόρ, μισό αμυντικό σκάφ. Ναι. Έτσι. Έτσι τον θέλω εγώ. Άρα έμεινε στο μισό φόρ. Ο Λότα. Ε, όταν λοιπόν τώρα ε, τα συγκεκριμένα παιδιά ε, θα έπρεπε ή να φτάσουν εκεί που ήθελα εγώ ή να φτάσω εγώ εκεί που ήταν τα παιδιά. Να λοιπόν, εκεί... κάνει συμβιβασμού δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι. Ακριβώ. Νομίζω ότι αν το έκανε αυτό ο προπονητή θα αποτύχανε πλήρω. Άρα ούτε τον τάτο ήθελε. Έτσι. Ε... Γι' αυτό αυτός είναι μισό φόρ. <χι> <laughs> Κοίταξε, είναι... Με άλλα στοιχεία βέβαια. Ο, ο, ο Τάτο είναι, είναι ένα εξαιρετικό προσφερθή, ε, τον οποίο ξέρει, ε, δεν τον είχα και δεν μπορώ, να τον κρίνω. <χι> δηλαδή, αν τον είχα, θα σου έλεγα, ε, ξέρει, δεν μου έκανε ή μου έκανε. Εντάξει, ω αντίπαλο, τον είχε. Ω αντίπαλο, βέβαια είχα. τον έπαιξα και ήταν και εξαιρετικό. εντάξει, είναι καλό παίξα, αλλά όταν ένα προπονητή δεν έχει τον παίχτη, τον ζει καθημερινά, νομίζω δεν μπορεί να τον κρίνει. Εμένα μου έχει τύχει να παίρνω παίχτη, mm -hmm. το τον έχω δει πάρα, πάρα πολλέ φορέ, το έχω κάνει ανάλυση, τον έχω δει, ξέρω ακριβώ πού μπορεί να φτάσει. Αντλικά ε, στην ομάδα μου δεν φτάνει που θέλω εγώ. Ξέρω, γιατί, Στεφάνοβιτ. Ακριβώ. Γιατί ε, δεν τον έχει ποτέ. Δηλαδή τον, τον, Κάσο, τον Βαλεργιάνο, αυτά που τα είχα, το δεν έχει ζήσει, ήμουν σίγουρο μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και έχουν να δώσουν και ακόμα παραπάνω. Όπω αν μου πείτε το Ρώστε, τώρα αυτή τη στιγμή τι μπορεί να κάνει, είμαι σίγουρο ότι μπορεί σίγουρα να σταθεί εύκολα στη Super League και να κάνει μια καλή πορεία. Είμαι σίγουρο, είμαι επιπισμένο. Θεωρεί mm. ότι υπήρξαν παιχνίδια, δεν θα πω τα φοβήθηκε, που ε, ήσουν πιο σφιγμένο, πιο αμυντικογενή από ό,τι θα έπρεπε. Ε, σε, υπάρχ, υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο ότι ε, έχει μια πιο αμυντικογενή φιλοσοφία στο, στο ποδόσφαιρο. Ε, εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Το έκανα σε ένα μόνο παιχνίδι. Με τον ε, Απόλυν Πόντου. Ναι. Όπου ενώ μπήκαμε στην αρχή ένα τέταρτο να πούμε ότι θα πάνε να πιέσουμε μπροστά, ε, το χάσαμε αυτό. Και έπαιξε με 4-6-0 πέζαμε εκεί. Και αποφάσισα <χει> στα, στα, στα τελευταία 25 λεπτά, λέει στο μισό του πρώτου ημικρόνου, ε, θεωρούσα ότι θα λεχόμασταν γκολ. Έτσι, όπω έπρεπε την ομάδα. Και θεώρησα σωστό να τη σφίξω, να κλείσω το ημύχρονο και να επαναπροσδιορίσουμε την τακτική μα στο ημύχρονο. Όπω και έγινε και ήμασταν καλύτερο στο δεύτερο ημύχρονο. Νομίζω όμω ότι, όχι νομίζω είμαι σίγουρο, σε όλα τα παιχνίδια η ομάδα δεν περίμενε ποτέ κανέναν. Το αν δεν έβγαινε και αυτό. Το, το, το μόνο παιχνίδι που δεν είχε ναι. κατοχή. Ακόμα και στο νόφι, όπω λε, ήταν ε... 40-60%. Το, το μόνο μάρια. παιχνίδι το οποίο πραγματικά χάσαμε και την πίεσή μα και την κατοχή, και όχι ε, ε, εσχεμένα, μα την πήρε ο αντίπαλο. Ήταν με τον Πόντου. Γι' αυτό θεωρώ τη θεωρώ ότι καλή ομάδα. Ναι. Πάντω, ε, η αίσθηση που δημιουργήθηκε ήταν ότι ενώ η ομάδα και από την προετοιμασία κιόλα δούλευε πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τη πίεση ψηλά, ώστε να κάνει γρήγορη κατοχή τη βάση και ανάκτηση αμέσω με το που την έχανε, στο σημείο που την έχανε. Ε, τα παρακολουθήσαμε ε, από κοντά. Και ενώ το σχεδιάζατε σε πολλά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδα, όπω προέκυψε από το ρεπορτάζ, δεν το βλέπαμε να συμβαίνει στα πρώτα ημίχρονα. Ε... Γιατί, γιατί, δεν συνέβαινε ενώ η ομάδα το είχε κάνει κτήμα τη και κατά τη διάρκεια εβδομάδα και από την αρχή τη προετοιμασία. Ε, μιλάμε νομίζω όχι για το, για το κομμάτι της ανάκτηση μπάλας Μιλάμε Όχι, για, έτσι, για έτσι, το συνολικό το κομμάτι. Συνολικό, ναι. Έτσι, ότι η ομάδα δεν έμπαινε από το πρώτο εμίχρονο πολύ δυνατά να, να θέσει τον αντίπαλο υποπίεση να τον κερδίσει. Ε, αν ε, ε, εσεί μπορούσατε να μπείτε ε, στο κεφάλι και στο των ποδοσφαιριστών τη ομάδα και να μου το εξηγήσατε, θα μου κάνατε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Τα έβαλα από το γυμναστή μου μέχρι του ποδοσφαιριστέ μου. Εγώ απάντησα σε αυτό πραγματικά. Μέχρι σήμερα δεν έχω βρει. Είμαι σίγουρο. Ότι έχει να κάνει με το μυαλό, με, 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 το μυαλό, με τη με συγκέντρωση. Δεν, δεν μπορώ να βρω. Με πίεση τη μεγάλη ομάδα, Δεν, δεν μπορώ, το, δεν το μπορώ να βρω κάτι. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα. Ε, ε, τι να πω, Μπαίνουμε παιχνίδι με την Παναχαϊκή, ε, Είναι το ντέρμπι των ντέρμπι. Και μιλάω για εντό έδρα. Είναι στο πόντι μια ομάδα η οποία είναι μέτρια, κακή έω το 25 από το 30 μέχρι το 45 καλή και δεύτερο μήχρονο πετάει. Πολύ καλή. Ε, δεν μπορεί να το βγάλει. Δηλαδή, ε, λε, ωραία, μπαίνουν μέσα με άγχο. Αλλά είμαστε 0-0. Και μα φεύγει το άγχο όταν χάνουμε ένα 0. Ε, δεν έχει λογική. Όχι, εκεί όμω υπάρχει η πίεση που μα αναγκάζει να βάλουμε. Σε πολλά πολλές... παιχνίδια μετά λειτουργούσε νομίζω το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση και όταν η ομάδα βρισκόταν πίσω, τότε ναι, κάτι η... ξυπνούσε μέσα στου ε, Εντάξει, φέζεται. αλλά η αυτοσυντήρηση όμω ε, βγάζει και ικανότητα με αυτά που έγιναν. Αλλά λοιπόν, αυτήν την ικανότητα, γιατί να μην την βγάζαμε στο γήπεδο, Όχι λόγω αυτοσυντήρηση, αλλά λόγω ότι πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα το ναι. Έτσι Κάτι το οποίο εγώ το είδα πραγματικά ε, στο παιχνίδι με τον Όφη. Ναι. Δηλαδή, εκεί πραγματικά λε ότι ήταν πάρα πολύ και α έχασε. Ένα μεγάλο. Αν θα το αφήσουμε για το ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα. Αυτό γιατί... ήταν το μυστικό. Σε ένα μάτσο που το έκανε, mm. έχασε. Ενώ στα υπόλοιπα που δεν το έκανε, κέρδιζε. <laughs> θα, το αφήσω, θα το αφήσω για το ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα. για το. Μόλι ξεκινήσουμε με τη δεύτερη ώρα, θα πει και μηνυματάκια και θέλω να θίξουμε και το κομμάτι Παύλου Μυροφορίδη. Νομίζω με το που επιστρέψουμε. Να πω ότι μαζί μα είναι και τα καταστήματα Alter Ego. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίζετε στο γάμο σα εντυπωσιακά χαμηλέ τιμέ. Πλήρη ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πολλά άλλα. Στην 25η Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, το ένα κατάστημα. Στην Πασαλίδη 85 ανατολικά στην Καλαμαριά, το δεύτερο. Και το Λουκένεργο που άνοιξε πριν από λίγε μέρε στο κέντρο Παύλου Μελά, 36. Εκεί θα πάει ο κότσο να αντιθεί. για να και γάμπρο. <laughs> Έχει παντρευτεί, ε. <laughs> να ξέρει, ε, και όμω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το βλέπω τώρα στον Άρη. Ε, λένε ο Ασουλούποτο Πάνο. Δεν είναι θέμα ότι είσαι ασυλούποντη. Είναι ότι εγώ θέλω να φοράω τη φόρμα μου, να νιώθω ότι είμαι αθλητή να είμαι κοντά στο κομμάτι μου. Όμω ενημερώνω ότι εμένα αυτοί οι προπονητέ μου αρέσουν με τη φόρμα. Έτσι. Εκνευρίζομαι Έτσι. όταν βλέπω. Προπο... Να σου πω κάτι. Εκνευρίστηκα παρόλο που ήταν ωραίο κομψό με τον προπονητή του Καραϊσκάκη. Μου βορούσε. Πουκάμισο, ε, ε, ελληνό, ε, κουστούμι και στο γήπεδο με, με, με στη λάσπη το, το σκαρπίνι. Είναι καλό προπονητή Δεν ξέρω αν είναι καλό προπονητή, αλλά η επιλογή του στον ήταν για να πάει το βράδυ να ακούσει μουσική. Και έχασα από αυτό που φορούσε τη φόρμα. Ε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, φόρμα θέλει ο προπονητή. Και μου αρέσει αυτό γιατί το ξέρω ο Κλοπ. Ο Κλοπ δεν ασχολεί ούτω πάντα. Εν τω μεταξύ διαλέγει πάντα τη χειρότερη φόρμα που έχει η Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει, είναι η χειρότερη αυτή τη φορά πάντα. Λε και το κάνει επίτηδε. Νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Okay. <laughs> αυτό <laughs> τουλάχιστον <τώρα> φαίνεται. <laughs> <laughs> πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε η δεύτερη ώρα τη εκπομπή του Αλαπατοάρη στο Λίμπερο 1074 FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Αν έχετε κάποιο ερώτημα ή οτιδήποτε προ τον προπονητή του Άρη του Δημήτρη Σπανό που έχουμε σήμερα εδώ φιλοξενούμενο στο στούντιο, φυσικά είναι καλοδεχούμενη η ερώτηση. Ξεκινάμε έτσι την κουβέντα στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή Με ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο έχω. που έχει να κάνει με τον Παύλο Μηροφορή. Θε να ρωτήσει μετά. Μετά από τα, τα μηνύματα, μηνύματα του κόσμου, μετά πάμε στον Παύλο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, έχω. Τα είναι καλά. Σπανέ. Ξεκινάει ο φίλο ο Χρήστο. Μείνει, δεν μείνει στην ομάδα. Ο κόσμο του Άρη θα σε έχει σε περίοπτη θέση γιατί προσέφερε έργο και είσαι κύριο με το κάπα κεφαλαίο. Σε ευχαριστούμε για όλα. Λέει ο ένα φίλο. Ο άλλο ο φίλο, ο οποίο φαίνεται να σε ξέρει από κάπου και από αλλού. Λέει ο Ηλία. Ευχαριστούμε για όλα, coach. Ομάδα Ατσάλι με τίμιου παίκτε έφτιαξε. Να σου θυμίσω. Έγιο Αχαϊκή 4-1 λεωφόρο. Μεγάλη μπάλα είχε παίξει ο κότ Πανό. Αυτό mm. είναι φίλο τώρα, δεν υπάρχει. Βέβαια είναι, είναι Αριανό, τον ξέρω, τον Μιλία. Γιατί μιλάμε, έχουμε ένα αποσλέψει, έχουμε συζήτηση για τον Άρη. Άρα δεν είναι μόνο φίλο Πανό, είναι και Αριανό εδώ και χρόνια. Τι έγινε, τι έχει, έπεσε, έβαλε γκολ εκεί στη λεωφόρα. Κάποτε και... το κομπάρι. Αλλά... το θυμάσαι αυτό το, το μάτσο. Ναι, αλλά είναι 2-0, δεν είναι 4-1. Το 4-1 δεν είναι αυτό που λέει. 2-0, μπαρά στη λεωφόρο. Ναι, ναι, και τι είχατε, ανέβει το Αίγυπτο. Ναι, αλλά μικρή κατηγορία από τα Γάμα. Με άλλε εποχέ, τότε άλλε χρονιέ. Δηλαδή, α πούμε, το Αίγυπτο να καταλάβετε στη τηλεφόρα έχει 20.000 κόσμο. Α, τέτοια πράγματα. Ναι, τέτοια πράγματα ε. μιλάμε. Oh. Μάλιστα. Εδώ ο φίλο ο, ο Βασίλη είναι του ξεφωνητού. Συγχαρητήρια στον κόουτ, αλλά έναν αγώνα λέει άργησε να βάλει χάφ ενώ ο βοηθό του το είπε δύο φορέ τουλάχιστον, επειδή ήμουν δίπλα και χάσαμε δική μα πρόκριση. Ποιο μάτς δεν έβαλε χάφι. Τον Πανιωνιώ. Το... Άμα χάσαμε πρόκληση, εννοεί το Ιταγιάννα. Τα Γιάννα, τα γιάνε. Σου λέγε ο βοηθό να βάλει χάφι και δεν τον έβαλε. Εντάξει, άνθρωποι, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και εμεί λάθροι. παιδιά. Λοιπόν, στο φίλο εδώ που, ξε... που, θέλει να ξεφωνεί σε μένα επί τη ουσία, λέει Κύριε Τσαλτίδη, ρωτήστε τον κύριο Σπανό αν διαβάζει τα άρθρα σα. Αν ναι, πώ νιώθει όταν τον έχετε ξεγραμμένο και ήδη φευγάτο από τον Άρη. Καταρχήν, ένα δημοσιογράφο, το έχω πει και εδώ και πολύ καιρό στον Αλέξη Κατηδίαν, ε, όταν γράφει κάτι, νομίζω θα έχει μια πληροφόρηση για να το γράφει. Δεν πρέπει λοιπόν εμεί να το αντικούμε, παρά να κοιτάμε τα του οίκου μα. Άρα λοιπόν, είναι θεμητό να γράφετε ό,τι θέλετε, κάνετε τη δουλειά σα, ε, δεν σα ελέγχει κανένα, εγώ μπορώ να σα ακούσω. Μα ελέγχει ο κόσμο. Ναι, ο κόσμο ακριβώ, όχι εγώ. Εγώ μπορώ να σε ακούσω, να δεχτώ τα πάντα, αλλά νομίζω όμω ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είστε ελεύθεροι. Είσαι, να αν είναι ελεύθεροι αλήθεια, τα πάντα. ότι ο Σπάνο δεν θα συνεχίσει τον Άρη, Τι πρέπει να γράψει ο δημοσιογράφο, Ότι θα συνεχίσει. Εγώ εντάξει, θεωρώ ότι θα έχω μία συνάντηση με τον Πρόεδρο μέχρι το τέλο τη σεζόν. Έτσι είναι το σωστό και το Έτσι, σωστό. Αλλά ε, όλα είναι καλά μου έχουν φερθεί πάρα, πάρα πολύ καλά. Η οικογένεια του Άρη, ο Άρης, ο πρόεδρο, όλοι, όλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ του ευχαριστώ πέρα ω πέρα και το έχω πει κατ' επανέψα, το λέω πάντα. Ήταν μια ευκαιρία που πιστεύει ότι την κάρα άρπαξε από τα μαλλιά. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία. Ε, δεν το είδα έτσι. Το είδα ότι ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Ναι. Δηλαδή είμαι και λίγο παράξενο άνθρωπο αναφορικά με όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάτι δεν μου αρέσει συναισθηματικά, mm. μπορεί να φύγω και να πάω γάμα εθνική. Ε, και να είμαι και ευχαριστημένο. Εδώ ένιωσα καλά. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε, ότι σε δέχθηκε ε, η οικογένεια του Άρη πραγματικά. Δεν αισθάνεσαι όμω ή δεν το σκέφτεσαι ότι σε περίπτωση που δεν συνεχίσει την ομάδα, πού είναι μια πολύ ε, μεγάλη πιθανότητα να συμβεί. Ε, θέλεις να, δεν θέλεις να κεφαλιοποιήσεις αυτή την επιτυχία της ανόδου με τον Άρη ώστε τη επόμενη σεζόν να σε βρει σε ένα πάγκο μια ομάδα με καλέ οικονομικέ απολαυέ και με προοπτική. Δεν υπάρχει νομίζω ο προπονητή να μην θέλει να, όχι να κεφαλοποιήσει, να κάνει βήματα πρόοδου. Ε, νομίζω όμω ότι δεν έχει να κάνει αυτό ούτε με το αν θέλει, με το αν το, ψάξεις το ψάξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα έρθει μόνο του και νομίζω ότι ένα άνθρωπο, ένα προπονητή, ένα επαγγελματία που ξέρει πραγματικά τη δουλειά, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα πετύχει. Αν δεν πετύχει φέτο, θα πετύχει του χρόνου, θα πετύχει σε δύο χρόνια, ε, νωρί όμω. Γιατί ξέρετε, mm. ε, τα χρόνια ε, περνάνε, από πίσω έρχονται νέα παιδιά, τα οποία ε, είναι καλοί προπονητέ, ε, έχουν αξιολογήσει καλά την κατάσταση, και πιο καλά από εμά. Και ξέρετε, μεγαλώνουμε σιγά σιγά, αλλάζουν mm. δεκαετίε. Αισθάνθηκε, με χέρι στην καρδιά αυτό το τελευταίο 1,5 μήνα, ένα, μήνα λίγο θυγμένο από όλη αυτή την προπονητολογία και μάλιστα υπήρξε και κατά τη διάρκεια έτσι, μεσούση τη περίοδου όταν μάλιστα η ομάδα είχε κάνει και, και εκείνη την περίφημη κοιλιά με τι ισοπαλίε και προέκυψε μια ονοματολογία και τότε σε πείραξε, σε ενόχλησε έτσι κατά βάθο παρότι έχει απόλυτη συνέστηση τη κατάσταση και είναι ξεκάθαρο αυτό και το έδινε και με τι δηλώσει του κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Σου έχει μείνει όμω κάτι έτσι, ένα μικρό παράπονο, ενδεχομένω για όλο αυτό που, που, συμ, που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, εγώ, σαν προπονητή, είχα φορές παροπίδες mm. Δεν έβλεπα καθόλου τη διαδικασία. Έβλεπα μόνο το Αγίπεδο, την ομάδα μου και πώ θα φτάσει στο στόχο. Και νομίζω ότι αυτό έκανε καλό και σε <κυρίζει> μένα και στην ομάδα. Mm. <ΣΟ>: Μαλήθυν, ο Κλεωμένη σε στηρίζει. Λέει: Κύριε Σπανέ, βρείτε τα με τον Ντέο και συνεχίστε το εξαιρετικό έργο σα. Όχι σε Ισπανού με γλυφιτζούρια. <ΣΣΟ>: θα βοηθήσω εγώ τον κύριο Σπανό και θα πω ότι ο Ισπανό με γλυφιτζούρι που είναι ο Κλεωμένη είναι ο κύριο Ολίβα, <ΣΣΟ>: Λίβα, ναι. ο οποίο είχε καθίσει στο πάγκο του Άρη για ένα παιχνίδι. <ΣΣΟ>: για ένα παιχνίδι με τον Και μετά βέβαια τον αντικατέστησε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτ, τον Ολίβα, είναι λίγο ψηλά <σχειά> ο πύχη. Βλέπει όμω ότι ο κόσμο πέρα από αυτούς που εκτιμούν το... την παρουσία σου και το έργο σου στο... στον Άρη το φετινό, υπάρχει κόσμο που θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στη Σούπερ εσύ, εσύ, τι λε, Δηλαδή, μπορεί, με φωνάζει ο Καρυπίδη, σου λέει Σε θέλω στη Σούπερ Λίγκα. Υποθετικό σενάριο αυτό. <laughs> 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 δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Δεν εγώ ξέρω. Ναι. Ε, όχι ξέρω. Ξέρω 100% τι, τι, μπορεί να γίνει. Όμω δεν μπορώ να το απαντήσω. Εγώ δεν μπορώ να πείσω κάποιον να το κάνει. Νομίζω ότι κάποιο πρέπει να το κάνει επειδή το θέλει πάρα πάρα πολύ. Και δεν, δεν θέλω να πω σε αυτή γιατί δεν θέλω κανένας ο τελευταίο φύλαθρο του Άρη να νομίσει ότι μπορεί να ε, μεταχειριστώ κάτι ώστε ε, ή να παρακαλέσω να κάνω κάτι ώστε ε, να μείνω στην ομάδα με, με αυτόν τον τρόπο. Ε, είμαι, έχω λίγο παραξενιά αυτό. Με παραξίδει. Δεν, no. ε, δεν είπα ότι μου αντίθετα τον Άρη. Τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Ε, εντάξει, ο Άρης αυτό το δρόμο όμω. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο. Ε, ο κόσμο τον πήρε από το χέρι, τον πήγε εκεί που τον πήγε, θα τον πάρει πάλι από το χέρι του χρόνου, θα τον πάει πάλι εκεί. Ε, του χρόνου τέτοια εποχή ε, θα λέτε πάλι για ένα καλό προπονητή. Μάλιστα. Ε, μου έκανε εντύπωση και θέλω έτσι να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Αυτό που μου είπατε έτσι όταν δώσαμε το ραντεβού για να έρθουμε και στο στούντιο, γιατί φυσικά δεν γνωρίζετε που ήταν τα στούντιο του Λίμπερο, ε, το ότι δεν είχατε τη δυνατότητα μέχρι στιγμή παρότι έχουν περάσει 9 και κάτι μήνε από τη μέρα που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά να κάνετε μια περιήγηση στην πόλη, να κάνετε μια βόλτα, να, να δείτε πάσης, σε αυτές τις, αυτή την πόλη και από, με άλλο μάτι, γιατί εντάξει, έχει τι χάρε τη η Θεσσαλονίκη, κακά τα ψέματα. Και με έκανε εντύπωση αυτό που, μου, αυτό που μου είπατε και θέλω να το, να το πείτε και στον κόσμο. Ε, δεν το κάνατε όχι γιατί δεν θέλατε προφανώ να το κάνετε, αλλά γιατί. Αναλάβατε ένα έργο, θέλατε να το διεκπαιρεώσετε και το τρέχατε ουσιαστικά μόνο σα κατά τη διάρκεια τη χρονιά, τη στιγμή που άλλε ομάδε, Παναχαϊκή λέω εγώ ένα παράδειγμα. Στο τεχνικό τη επιτελείο είχαν τρει και τέσσερι και πέντε συνεργάτε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν, εγώ ήταν ο Σωτήριο Σοβίνο, ο οποίο είναι ο γυμναστή μου. Όλοι λένε στερεά μου, βοηθό μου. Εγώ το θεωρώ είναι ο γυμναστή μου. Δεν έχω βοηθό. Ναι. Ε, όμω ο Λυκόρη, ο οποίο. να ε, παιδί το οποίο είναι για μένα εξαιρετικό. Ε, κοίταξε, ήθελα να τα πάρω επάνω μου τα πράγματα. Ήταν λίγο, λίγο παράξενη κατάσταση. Ήταν μια ομάδα η οποία δεχόταν πίεση από πέρσι. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με το σχετικό ότι θα ανέβει, δεν βγήκε. Ε, θεώρησα ότι ε, έχω και την τάση να είμαι λίγο υπερσυγκεντρωτικό να πάρω τα πράγματα όλα επάνω μου εκτό τη φυσική κατάσταση όπου αυτό το ανέλαβε ο, ο, ο Σωτήρη. Ε, ε, το να αναλύσει τον αντίπαλο, το να λύσει τα λάθη σου, να τα διορθώσει, να εκμεταλλευτεί τα δυναμίε του αντιπάλου, να βλέπει καθημερινά επί ώρες τα βίντεο δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό μια ομάδα χρειάζεται σίγουρα να λυθεί, σίγουρα και να βοηθώ. No. Ήθ, ήθελα να τα κάνω μόνο μου ε, γιατί ήμουν σίγουρο ότι αυτό που θέλω να κάνω, θέλω να. Το λάθο μου να το, να το κάνω εγώ. Όχι να μου το υποδείξει κάποιο. Ήθελα λοιπόν όλα να περνάνε από το χέρι μου. Γιατί, γιατί ήθελα να, να μειώσω το ποσοστό λάθο που μπορεί να γίνει αυτή η συνεννόηση. Και αντιστοίχω να πάρετε και, 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 την και την ευθύνη φυσικά τη πλάτη. Ακριβώ. Και αντιστοίχω να πάρει. Γιατί ξέρει, όταν δουλεύει ε, γήπεδο, υπολογιστέ, ε, ε, βίντεο και αυτά, 15-16 ώρε ε, τη μέρα, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν λάθη. Όπω και έγινα λάθη. Χωρί πολλά. <laughs> ναι, ναι. Να το συζητούσαμε στην προετοιμασία για αυτό το. Ε, εντάξει, έγινε δουλειά, δεν πειράζει. Ναι. Αυτά όλα ξεπεράστηκαν. Ε, ήμουν έτοιμο να πάρω την ευθύνη, είναι λογικό αυτό, αλλά νομίζω όμω ότι όλα πήγαν καλά. Ε, αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν, γίνει, αν δεν γίνεται δουλειά ομαδική, δεν, δεν μπορεί να κερδίσει κανένα. Δηλαδή, αυτή την ομάδα εδώ. Ε, την έβγαλε ο κόσμο, η διοίκηση, ο τεχνικό διευθυντή, οι ποδοσφαιριστέ, ο προπονητή, οι φροντιστέ, όλα, 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 όλα τα παιδιά. Μέχρι τα παιδιά τα οποία έφτιαχαν το γήπεδο ε, όπου κάνανε εξαιρετική δουλειά. Ναι. Ε, τα πάντα για να είμαστε εμεί καλά. Ε, άρα λοιπόν, ε, αν δεν γίνει ομαδικά κάτι, νομίζω δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Τίποτα. Πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο, τεχνικό διευθυντή. Χωρί τον Παύλο Μηροφορίδη, κατά τα ψέματα και σπάνια δεν θα ήσταν εδώ, προπονητή του Νάρη. Ο Παύλο Μηροφορίδη σα έφερε. Του οφείλεται και το έχετε πει και σε άλλε τοποθετήσει σα πολλά. Θέλω να μου πείτε λίγο για τη συνεργασία σα ε, και ε, αν νιώσατε ποτέ κατά τη διάρκεια χρονιά ότι μπορεί να σα επηρέαζε και λίγο παραπάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό. Κοιτάξτε, με τον Παύλο, επειδή συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια. Τυχαία για να μπορούμε να συνοηθούμε με τα μάτια τώρα πια. Mm -hmm. δηλαδή, ε, το να λέμε τώρα, α πούμε για παράδειγμα, χτίζουμε μια ομάδα. Δεν χρειάζεται να του πω τι μπακ πρέπει να πάρει. Αν ο μπακ, ο οποίο ε, θα πάρει ο Παύλο, είναι ένα παιδί ψηλό, δυνατό, που πηγαίνει καλά και δεν βγαίνει, δεν μου κάνει και το ξέρει κιόλα. Mm -hmm. Αν, α πούμε, ένα από δύο στόπερ δεν ξέρει καθόλου, μάλλον αν δεν ξέρουν οι δύο στόπερ μπάλα, δεν μπορούν να αναπτύξουν, δεν θα τον πάρει. Ε, ξέρει τα χαρακτηριστικά που θέλω να χτιστεί η ομάδα. Και είναι και ένα βίντεο το οποίο ε, δεν θα μπει στη δικασία. Δηλαδή θα σου πει ποιου θε, ή αυτό σου κάνει. Άρα λοιπόν ε, η συνεννόηση είναι, είναι δεδομένη ότι υπάρχει. Ε, ο, αναφορικά με τον επηρεασμό που λέτε τώρα, επειδή άκ, άκουσα πάρα πολύ πάρα Διάφορα. Γι' αυτό το ρώτησα πολλά, και εγώ. Όλη η Έκανε τι αλλαγέ ο όλοι. Έτσι ακριβώ. <laughs> ε, Ξέρει. Υπάρχουν ερωτήσει και στον Παύλο Συνέντευξη που είχα κάνει για την άρεσή σα την εφημερίδα και το είχε απαντήσει με λίγο χιούμορ. Ο, <laughs> ο Παύλο, ξέρετε, υπά... υπήρχαν εβδομάδε όπου δεν ήξερα την ειδικάδα. Δηλαδή την ειδικάδα ότι πήγαινε ο Φρυλίκο λίγο πριν ε... ξεκινήσει το παιχνίδι. Υπήρχαν όμω και άλλε στιγμέ όπου με έπαιρνε όλο το σώμα το πράγμα και μου έλεγε τι βλέπει. Ή μήπω πρέπει να κοιτάξει να βάλει εμπειρία στην ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι μου έδωσε συμβούλε όντω. Ή διαχειρίσου λίγο την κατάσταση. Αύριο πρέπει να είμαστε έτσι δεν έμπαινε όμω σε κατάσταση. εγκατάστασει. Βάλε εκείνο, βγάλε τον άλλον. Δεν, Μα αυτό δεν μπορεί να γίνει από ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίο σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και του συνεργάτε του. Ε, αυτό με τον Παύλο. Τώρα, ε... Δεν έρχεσαι μόνο με τον Παύλο. Είναι η ντρικα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την ίδια κουβέντα μπορεί να την κάνει με τον πρόεδρο. Είναι κακό να την κάνει με τον πρόεδρο ή μπορεί να την κάνει με ένα δημοσιογράφο. Φαντάζομαι ότι και Τι με τον Θάδρο Καρυπίδη κατά τη χρονιά και πριν και μετά από παιχνίδια είχατε επικοινωνία. Είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό δηλαδή. Είναι ένα ε, πρόεδρο ο οποίο γενικά δεν συνοχλεί. Ναι. Δηλαδή, τώρα το να σου πει διαχειρίσου την κατάσταση ή ξέρει, βλέπω προβλήματα, κοίτα τι θα κάνει. Δεν θα μπει σε αυτή τη δικασία όμω. Και όταν θα μπει και θα πει κάτι, ε, το κάνει οπαδικά. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, μου λέει ε, Ρε από πάνω που είμαι, τα βλέπω καλύτερα. Μήπω έπρεπε να γίνει εκεί. Δηλαδή. <laughs> ε, δηλαδή, Όπω ξέρει, είναι λογικό αυτό έτσι. Μήπω να κουτσάρι από την 9. Έχει όλο το γήπεδο. <laughs> <laughs> δηλαδή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πρόεδρο. Χαλάει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή θα πει μια κουβέντα και τώρα ξαφνικά πια εμεί τη και άλλωστε ούτε χάρη του κανένα ποτέ και το ξέρει και μπορεί να το πει. έκανα αυτό που πίστευα από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία και νομίζω ότι δηλαδή, το να αφήξουν κάποια παιδιά για παράδειγμα. Δηλαδή, παίζοντα ένα παιδί σε μια συγκεκριμένη έδρα φέτο, Όλοι γύρω κατάλαβα ότι είπαν, κοίταξε τι έγινε. Ε, γιατί τον έβαλε. Εγώ θα τον βάλω όμως. Όνομα, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα. Ε, όταν λοιπόν το μάθε αυτό ο πρόεδρος, σου κάνει τίπος. μα θα τον βάλεις, λέει. Λέω, θα τον βάλω. Δικαιωμά μου, δεν είναι. Είναι δικαιωμά σου. Δηλαδή, τέτοιες θα συζητήσεις. Δεν έχει να κάνει τώρα με... Δηλαδή, ε, εντάξει, θύχτηκε τώρα ο προπονητής, επειδή άκουσε τον πρόεδρο και είπε ότι από πάνω, α πούμε, τα πράγματα βλέπω λίγο καλύτερα, παιδί μου. Μήπω πρέπει να γίνει και αυτό. Ή θα, θα πει ο Παύλο, ξέρει, βάλει εμπειρία στην ομάδα. Ε, σημαίνει ότι παίρνει ο προπονητή χαρτάκι. Ή αν, για παράδειγμα, ο προπονητή Ισπανό ε, γυρίσει κάποια στιγμή και πει στο σωτήρι, πω θες να 30 χρονών. Έτσι δεν έχει και μεγάλη ποσοσφαιρική εμπειρία. Είναι όμω εξαιρετικό γυμναστή. Ή στον Παύλο, ε, Παύλο, τι βλέπει εκεί. Δεν είναι κακό. Εδώ στην Ελλάδα απλώ mm. έχουμε κάνει το εξή. Ε, να, να φοβάμαι να πάω κοντά στο μυροφορίδι για να μην μπει κάποιο από, ε, από την τηλεόραση. Ο νησό στο μυροφορίδι του λέει πώ θα παίξει. Εντάξει, αν σε αυτή την κατάσταση, δεν θέλω να με σε αυτό το πρόσφυγμα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Το μυροφορίδι και σπανό είναι συγκοινωνούν τα δοχεία ή όχι. Δηλαδή, φεύγει ε, τρόπον την από την ομάδα ο μυροφορίδη. Σημαίνει ότι φεύγει και ο Σπανός και πάει κάπου άλλο. Με σημαίνει ότι παίρνει και το Σπανό μαζί του, Σα έχουν συνδέσει τα τελευταία χρόνια μαζί, Κοίταξε. Αν ο Μηλοφορίδη φύγει και πάει σε μια ομάδα και μου απαιτήσει να πάω μαζί του, θα πάω. Μου απαιτήσει, τι εννοείται με την λίγο, έλεγω... Δηλαδή πει ότι εγώ έφυγα και πήγα ε, στον Άρη ναι. και θέλω να έρθει νομίζω είμαι υποχρεωμένο ηθικά να πάω. Αν σα το ζητήσω. Αν Άρη να μείνει στον Άρη και σου πει ο Μηροφορήτη, να πάμε στη δόξα δράμα, θα πάει στη δόξα δράμα. Δεν θα το κάνει αυτό πάντω ποτέ. Ναι, ε, άρα δεν θα Έτσι. έχει την απέτηση. Απλώ με αυτό λέω, όταν, όταν θα το απαιτήσει. Mm -hmm. ε, θα έχει όλο το κόνσεπτ, λε. Όχι, 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 όχι. όχι. είναι, είναι ηθικό yeah. κομμάτι σε μένα. Ναι. Yeah. Ε, δεν δε γίνεται να που όχι. Δηλαδή, αν κάπου παίρνει δύο δραχμές και στο άμα να πάρει μία δραχμή, δεν μπορεί να αφαιρέσει τα 3-4 χρόνια που είμαστε μαζί τώρα. Όταν λοιπόν σε παίρνει και σε φτάνει μέχρι να σου δίνει τη δυνατότητα. Εσύ λοιπόν τώρα λε για 500 ή ευρώ παραπάνω ή για τη διαφήμιση θα τον πουλήσω τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να το κάνω αυτό το πράγμα. Όμω εδώ τον Παύλο, εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά και τον έχω ψυχολογήσει πολύ. Γιατί <εθιώ> μιλάμε ώρε, είμαστε πολλέ ώρε μαζί, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι, ε, ε, Είναι αυτόνομο, με έχει αυτόνομο ε, κολλήσαμε. Ήσα μετά από, ένα... από μια σειρά μα στη Λαμία που τον ήξερα, μόνο στη Φάτσα τον ήξερα. Έτσι, και πήγαμε μαζί σε δύο-τρει ομάδε. Να γίνει το αντίθετο. Έτσι. Να μείνει ο μυροφορίδη και να φύγει ο Σπανό. Δεν θα μπορεί να γίνει. Μα και βέβαια, και εγώ θεωρώ ότι ε, για το Μηροφορίδη πια είναι βαρετή η βιτεθνική. Δηλαδή, όταν ε, πα σε τέσσερι ομάδε, μάλλον σε τέσσερι αγωνιστικέ περιόδου. Όχι, ήταν και στην ίδια ομάδα κάποια στιγμή, στον Απόλυντα επί Ναι. Και παίρνει πρωτάθλημα με τέσσερι διαφορετικού προπονητέ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δείχνει ότι κάτι έχει κάνει. Αλλά έχει κάνει πάρα πολλά. Γι' αυτό όμω λένε ναι. ότι είναι εξπέρ στη Β' Εθνική και είναι καλύτερο για τον ίδιο να μένει στη Β' Εθνική. Δηλαδή, όταν ο Γκουαρντιόλα, α πούμε, παράδειγμα, έπαιρνε πρόθυμα με τη Μασία, θα έπρεπε να μην πάει στην πρώτη ομάδα. Ναι. Θα έπρεπε να μείνει και ήταν εξαιρετικό. Εγώ λοιπόν αυτό το πρόβλημα, ξέρετε, είχα στην επαγγελματική γάμα εθνική. Η mm ομάδα -hmm. οι ομάδε μου ή έπαιρναν πρόθυμα ή πήγαιναν πάντα για πρωτάθλημα. Ε, όλοι λοιπόν, ο Χ, ο Ψ, ο Μέγα έλεγε καλό ο Σπανό, πολύ καλό, αλλά για την Γάμα Εθνική. Ναι, αλλά και αυτό επιλέχτηκε στη Β τώρα. Τελικά όμω τα πήγα στη Β, πάλι οι ομάδε πήγαν για πρωτάθλημα. Μήπω όμω πρέπει να δούμε διαφορετικά το ζήτημα. Δηλαδή, κάποιο είναι καλό υπομονητή, είναι σοβαρό άνθρωπο, είναι καταρτισμένο, μπορεί να αξιολογηθεί. Σε ένα τέτοιο επίπεδο. Νομίζω ότι ε, αυτό θα πρέπει να κοιτάξει ένα σύστημα. Θα συμφωνούσα όμω αν δεν ήταν άλλο το ποδόσφαιρο. Γιατί είναι άλλο το ποδόσφαιρο στη Football League στην Ελλάδα. Ναι. Και άλλο το ποδόσφαιρο στη Super League ναι, στην ναι, είναι Ελλάδα. Είναι πιο Σα το, λέει, α, σας το λέει mm. και ένα με για τον Μιλούνοβιτ. Mm. Ότι ο Μιλούνοβιτ στη Super League μπορεί να ήταν πολύ καλύτερο από ότι είναι στη Football League. Το ίδιο μπορεί να συνέβη και με το Σπανό. Γιατί λέει ο άνθρωπο τώρα ότι ένα καλό τροποντή, ένα καταρτισμένο, είναι καλό και στη Γ, είναι καλό και στη Β, είναι καλό στη Super League. Και, 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 σου 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 και σου νομίζω νά. ότι από εδώ προκύπτει ότι. Ε, το θέλετε να δουλέψετε και στη Super League. Εντάξει, Θεωρείτε ότι είναι και το timing αυτή τη στιγμή ιδανικό για να κάνετε το άλμα Προς τα δεν το λέω απαραίτητα με τον Άρη, ε το διαχωρίζω προσωπικά. Δεν, το ξέρω αν είναι το timing. <ε ε <τέλιο> αν, νιώθω σίγουρο. Δεν, βρίσκω δε, δε, το λόγο να μην το πω. Ε, μετά ε, τον, θα... τον Άρη, σου λίγο. Δηλαδή, ξε... γιατί, είναι, σημα... ε είναι, σημαντικό αυτό που, αυτό που λε. Γιατί μετά τον Άρη, όταν κάποιο έχει, έχει καθίσει στον παγκοτουάρι ένα χρόνο, έχει πετύχει, νομίζω μπορεί να κάτσει παντού και είναι και άλλα ναι, τα, και και άλλα τα θέλω σας προφανώς. είναι πραγματικότητα. Ούτε, ούτε, ξαφνικά είμαστε μια μεγάλη ομάδα Πέτει στόχο ξαφνικά έγινε ο προπονητή της τη χρονιά ή έγινε ο καλύτερο προπονητή του το Δεν, το λειώ, δεν το λέω έτσι. Εγώ ξέρω ότι είμαι ταπεινό και δεν θέλω να λέω για τον εαυτό μου. <Sigum> Νομίζω όμω ότι ο Άρη είναι πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Δηλαδή, δεν, εγώ δεν, διακρίνω διαφορέ του Άρη με πρωταθλήτριε ομάδε. Στην Ελλάδα. Μπορεί να λέω πολλά για την ομάδα που εργάζομαι ή την έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν βλέπω διαφορά του, του προπονητή που πήρε το πρωτάθλημα φέτο στην Ελλάδα. Με έναν προπονητή που θα κάτσει στον Άρη. Σωστά. Ε, επειδή πλέον έχουν απομείνει τρία παιχνίδια και πλέον κοιτάμε σιγά σιγά και συζητάμε και έχει ανάψει η κουβέντα για την επόμενη μέρα. εσείς που τη ζείτε την ομάδα και την γνωρίζετε από πρώτο χέρι και σας δινόταν η δυνατότητα να την ετοιμάσετε για την Super League τι ακριβώς θα κάνατε θα κρατούσατε αρκετούς παίκτες από την τωρινή ομάδα θα πηγαίνατε σε πολλές αλλαγέ. πως θα την σχεδιάζατε δηλαδή για την επόμενη σεζόν να την διαμορφώσω λίγο εγώ νομίζω ότι αλλιώ θα μιλήσει ο προπονητή όταν θα είναι την επόμενη σεζόν και αλλιώ όταν δεν θα είναι. Όχι ο Σπανό, ο κάθε προπονητής που αποχωρεί από μία ομάδα και έχει να διαχείριστεί ένα ρόλο. Δεν νομίζω, εγώ διάφωνω σε αυτό. Θα μα πει ο κότσο. <laughs> Θα σας απογοητεύσω. <laughs> <laughs> Γιατί? <laughs> Το να βοηθήσω ε, την ομάδα ε, δίνοντας στοιχεία για όλη τη χρονιά. Για εργομετρικά, για τακτικά, για... DVD, ε, ε, βίντεο, τα παιδιά για, απλά... για, ε, η ομάδα έχει δουλέψει με λεπτομέρεια από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία. Όχι ε, μέρα, ώρα. Και αυτά όλα είναι καπέντε σε πρωτόκολλα. Η ομάδα είναι πλήρω ε, ε, γραμμένη σε όλα. Ε, ναι, θα το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση. Το να πω όμω ε, τι θα έκανα εγώ αν θα ήμουν την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι ε, θα θίξω ε, καταστάσεις... Θα θίξω διοίκηση, θα θίξω τεχνικό διευθυντή, θα θίξω παίχτε και θέλω να το κάνω. Στο μυαλό μου το έχω ξεκάθαρο. Ε, και αυτό που έχω στο μυαλό μου ίσω να κάνει εντύπωση σε πάρα πολλού. Φαντάζομαι θα το πει εφόσον γίνει η κουβέντα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, δεν μπορώ όμω να το πω τώρα γιατί. Όχι, σε αυτόν πρέπει να το πει. Ε, νομίζω ότι εμάς. δεν είναι σωστό γιατί. Ε, θα πρέπει να γίνει από το καθημερινό Ναι. Θεωρείς ότι θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει αυτό, δηλαδή να έχει συναντηθεί με τον Θόδωρο Καρβέζη που ή... okay. όχι, όχι, τριά, είναι ομάδα εξασφάλιση μαθηματικά την άνοδο, ή οκ. Okay, τρία παιχνίδια όχι, ακόμη όχι, και όχι δε, θα δε, γίνει δεν, όταν δεν, υπάρχει όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. δεν Απλώ νομίζω ότι η ομάδα θα πρέπει να βιαστεί λιγάκι. Ναι. Δηλαδή και τώρα να βιαστεί, τι εννοώ. Όχι να κάνει 10 μεταγραφέ. Να, να, να βιαστεί λίγο σε άλλε καταστάσει. Δηλαδή ε, αυτά που κάνει τώρα ο πρόεδρο, τουρνικέ γήπεδα, αυτά όλα, ε, ρίσιο, αποδητήρια. να φύγουν πράγματα γιατί νομίζω θα έρθουν όλα μαζί ε, και θα πλακούσουν έτσι ένα οικοδόμημα και θα ίσω να το κάνουν λίγο. Στο κομμάτι πάντω τη ε, λειτουργικότητα και τη καθημερινότητα, εκεί νομίζω ότι αυτό μπορεί να το απαντήσει. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Μ, μα εκεί λέω. εκεί λέω, αλλά νομίζω ότι θα το, θα το κάνει αυτό ο πρόεδρο. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω κινείται κιόλα και θα το έχει λογικά στο μυαλό του. Άλλωστε, δεν είναι ένα πρόεδρο ο οποίο πήρε μια ομάδα βιταθνική γάμα, την ανέβησε βιτα-α και θα δούμε. Ομάδα... Ήταν κάπου πρόεδρο πριν χρόνια. Έτσι, Έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ε, δη... Άλλες Άλλε συνθήκε, άλλα μεγέθη. Ναι, ναι, ναι όμω ξέρει. Άλλη έτσι. λειτουργία. Δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω όμω ότι έχει σχέση η Super League. Ξέρει, είναι, είναι και μια Η μία ομάδα είναι ομάδα Super League για πρωταθλητισμό και άλλη είναι για σωτηρία. Δεν έχει σημασία όμω, ξέρει τι συνθήκε. Έτσι, mm. ε, δεν ε, έχει δικαιολογία, τέλος, για να το πούμε έτσι και λίγο πεζά για το. Εντάξει, για το δικαιολογία, το. δικαιολογία έχει. Ξέρεις, γιατί... Ο, δεν έχει. Στον Άρη δεν έχει. Έχει, <laughs> έχει ω ότι. Κότ, πίστεψε με, δεν έχει δικαιολογία. Μπορεί εσείς... Πρέπει να πετύχει και ε, το χρόνο. Εσείς... <laughs> όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω δικαιολογία το να κάποιο θα καθυστερήσει 10-15 μέρε ένα μήνα. Ξέρετε, τα μεγέθη είναι μεγάλα. Έτσι, και νομίζω ότι ε, δεν είναι και εύκολο. Ε, είναι και πολύ δύσκολο και έτσι, έχουν δηλαδή, αποτύχει πολύ να στη θέση του. Να τα πάρει ένα στην πλάτα και να τα πάει μέχρι τέρμα. Ε, άλλωστε, ε, βγαίνουμε και λέμε για τον κόσμο. Ο κόσμο τελικά ήρθε. Ήρθε στο γήπεδο. Έτσι. Δεν ήρθε όπω έπρεπε να έρθει. Και τι εννοώ. Ε, ε, εγώ θεωρώ ότι είχα πει ότι θα, το κλαίσιο τη Βικαιρία θα κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο γέμισμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι με τη σειρά του θα είναι γεμάτο. Δηλαδή, δεν πρέπει να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει χαλάσει 20 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να χειροκροτήσουμε ας πούμε του παίχτε, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή. Εμεί, που για κάποιου μετά θα είναι αυτό από την τηλεόραση που βλέπουμε, ε, δεν πρέπει να χειροκροτήσουμε του ανθρώπου που μα πήραν το χέρι και μα πήγαν στην ε, Super League. Uh -huh. Δηλαδή, να ζήσουμε αυτό που θέλουν όλοι να ζήσει στον Άρη, γιατί του χρόνου Super League θα το ζει κάθε, σε κάθε δεύτερη γυακή, αυτό η ομάδα. Ε, έτσι, νομίζω, είναι μια βοήθεια και για το Πρόεδρο. και για την ομάδα και για όλους Άρα λοιπόν, ε, το καταλαβαίνω το καταλαβαίνω σε πολλά ζητήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι θα το βρει τον τρόπο και θα, το, και θα τα λύσει τα, τα θέματα σας, που μπορεί να προκύψει. Σα δυσκόλεψε το τελευταίο διάστημα στη δουλειά σα, στην καθημερινότητα, στο ρίσο το γεγονό ότι ε, έχει κυκλοφορήσει, έχει διαρρεύσει. Συζητείτε, γράφετε, λέγεται ότι θα αλλάξει όλη η ομάδα, θα φύγουν όλοι, θα ξυλωθεί, θα φτιαχτεί από την αρχή ο Άρης τη ε, Super League. Γιατί αυτά, κακά τα ψέματα, ποδοσφαιστές άνθρωποι είναι, δεν ζουν σε μια γυάλα, ενημερώνονται, διαβάζουν, ακούνε, μαθαίνουν. Είδα ένα παράξενο ντεφορμάρισμα στις προπονήσεις, χωρίς λόγο και αιτία. Ναι. Ε, Πιστεύετε ότι έχει αιτία... Νομίζω ε, έχει αιτία ε, αυτό που λέμε τα πολλά λόγια γύρω-γύρω. Δηλαδή η, η κουβέντα πήγε πάρα πολύ μακριά, σε, σε μεγάλο εύρο αναφορικά με την επόμενη μέρα του Άρη. Και όχι επειδή έγινε, έγινε, ποτέ καμία συζήτηση ιδιαίτερη με στα πολιτήρια, αλλά νιώθω ότι τα παιδιά το, το καταλαβαίνουν. Κάποιοι έχουν δύο χρόνια συμβόλαια, κάποιοι θέλουν να μείνουν, κάποιοι είναι όνειρό του να μείνουν. Ε, και τα παιδιά είναι και μικρά, δηλαδή όταν κάποιο είναι 22-23 χρονών, 24 χρονών ακόμα, εντάξει θα μου πει, άλλοι 24 παίρνουν ε, μουντιάλ. Ε, δεν έχει σημασία. Ακόμα όμω είσαι μικρό, είσαι παιδί, φορά το τσάκι, παίζει ποδόσφαιρο, παίζει μπάλα. Ε, υποσύνδετα νομίζω ότι δημιουργείται, δημιουργείται ένα, ένα, ζήτημα, ένα θέμα. Αλλά αυτό είναι σε όλε τι ομάδε όμω. Όταν πετύχει το στόχο μια ομάδα και όταν πλησιάζει η επόμενη σεζόν και κάποιο ξέρει ή ότι θα μείνει ή ότι θα φύγει. Γιατί κατά ψέματα, οι περισσότεροι το ξέρουν λίγο πολύ. Λίγοι είναι αυτοί που δεν ξέρουν ακριβώ τι θα κάνουν την επόμενη σεζόν, σχετικά με τον Άρη. Για, την... για από εκεί και Είναι φυσιολογικό νομίζω. Όχι και σε εμά ακόμα. Εντάξει και το ρώτησα γιατί. Εγώ, τουλάχιστον διέκρινα, θα μα το πει ο κότσμαν το διέκρινα, είτε στι προπονήσει είτε στου αγώνε. Διέκρινα για παράδειγμα, σε... για έναν από αυτού θα αναφερθώ, στο mm -hmm. Σόουζα, διέκρινα έναν υπέρμετρο εκνευρισμό και μια... ένα όχι καθαρό μυαλό Α, σε, σε κάποια από τα τελευταία όντως. παιχνίδια. Αυτό φάνηκε δηλαδή λίγο περισσότερο επηρεασμένο από την περιέουσα ατμόσφαιρα και κουβέντα του τελευταίου διάστημα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έβλεπα από το, να βοηθήσω. από το γήπεδο. Ο Δελυζήση γιατί δεν το έδειξε. Το ίδιο πράγμα. Μπορεί να εξαρτάται από το πώ το προσλαμβάνει ο κάθε ποδοσφαιριστή μέσα είναι, είναι, Είναι πολλά πράγματα πέρα από το περιβάλλον του Άρη, τη συνθήκη του Άρη ή τη οποιαδήποτε ομάδα. Ο ένα λοιπόν είναι ένα παιδί το που είναι πολύ έμπειρο και στη χειρότερη των περιπτώσεων έχει ένα εξασφαλισμένο συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Και ο άλλο είναι ένα παιδί το οποίο με αυτέ τι εμφανίσει στον Άρη τα δύο τελευταία χρόνια ξανασυστήθηκε στο ποδόσφαιρο. Επανήλθε μετά από ένα τραυματισμό και πάει να κάνει ένα καλό συμβόλαιο. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο. Φαντάζομαι και ο κότσου το αξιολογεί έχει να κάνει με 25 τέτοιε περιπτώσει κάθε φορά. Ναι, με τη διαφορά όμω ότι με αυτού του δύο κεντρικού αμυντικού νομίζω ότι ο Άρη έχει, έχει, βρει φλέβα χρυσού, θεωρώ, και μιλάω για το Super League. Mm -hmm. ε, είναι δύο παιδιά τα οποία το έχουν πραγματικά. Ε, ο Δηζής από ε, από ό,τι φαίνεται έχει κάνει το καλύτερο του, την το καλύτερη του χρονιά στην Football League ε, ο άλλος είναι πραγματικά βιονικός mm, ναι. έτσι, δηλαδή ε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα κεντρικά αμυντικά δίδυμα αυτή τη στην Ελλάδα. Ε, ο Σόζα Ακόμα και για σούπερ λεκτήση. Ναι, ναι, ναι. Ο Σόζα Ζαδέ, επειδή είναι κάποια ηλικία, τον θεωρώ μέσα στου δύο καλύτερου στην Ελλάδα. Η γνώμη μου αυτή πείτε μου ότι εντάξει δεν την ξέρω καλά τη κάποιοι θα πούνε. Mm -hmm. Έτσι, αλλά μάτια έχουμε και βλέπουμε. Ξέρουμε ποιο είναι, είναι, ο καλό και ποιο είναι μετά ο, ο επόμενο. Εδώ, εδώ πω... εμεί προσαφώ λέτε ότι ο παίκτη αυτό θα πρέπει να παραμείνει στην ομάδα. Τουλάχιστον αυτή θα ήταν η δική σα εισήγηση. <σχερ> <που> δεν νομίζω <σχερ> να Που φυσικά στο <σχερ> οικονομικό <σχερ> δεν μπορεί να εμπλακεί ο κότσο. Εγώ νομίζω ότι. Και ο πρόεδρο θέλει πολύ το σώζο. Από εκεί το άλλο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οικονομικό το οποίο δεν μπορεί να μπλεχτεί ο προπονητή. Εσεί κρίνετε αγωνιστικά και ω προσωπικότητα. Το Σόζα και μα λέτε αυτή τη στιγμή και πολύ σημαντικό αυτό που το λέτε ότι το θεωρείτε από τα καλύτερα στόπρα στην Ελλάδα. Ναι, ας, ναι. Εμένα, ναι. αν μου λέξει ότι ο Σόζα θέλει ένα εκατομμύριο, θα έλεγα σου πω <laughs> Όμω δεν πληρώνω <laughs> εγώ. Ξέρεις, αυτή εγώ. είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχουμε κάνει με τον Αλέξη και για άλλου παίκτε. Μιλούσαμε για ένα παίκτη πριν. Ο Κόκε παράδειγμα ή ο Νάτσο Γκαρσία ή και ο Νέτο τα λοιπά. Είναι, παιδιά που ήρθαν με 100-200. Ο Νάτσο Γκαρσία μα είχε έρθει με 50.000 ευρώ στον Άρη. Ξηβήτα εθνική. Και όταν έφτασε όμω μετά από 3-4 χρόνια να ανανεώσει, ζήτησε και πήρε 450. Ο Άρη όμω με όλα αυτά τα 450 και τα 500 και τα 800 και τα. πήγε στη γάμα. Είναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι. <κυκλίσμα> ο κόσμο πάντα λέει Α, ο Σόζα, καλώ. Κλείστον. Νο... Ο Πλατέλα, κλείστον. Ο Δελζή, κλείστον. <κυκλίσμα> <κυκλίσμα> το, το, ζήτημα είναι στο λογαριασμό που γίνεται στο αυτό είναι νομίζω το σημα... είναι πολύ στο αυτό που λέτε το σημαντικότερο κομμάτι για τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή και τον πρόεδρο. Δηλαδή ο καλός παίκτη για μένα είναι καλός όταν πληρώνεται και στην τιμή που αξίζει. όταν έχεις ένα παίκτη ο οποίος αξίζει, η, αγωνιστική του αξία είναι 100.000 ή 40.000 και τον δίνει 400, νομίζω ότι δεν είναι καλός παίκτη. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επιδορθεί πάρα πάρα πολύ η ομάδα και δεν είναι ντροπή, παιδιά. Να βγει στον κόσμο και να πει την αλήθεια, την πραγματικότητα. εγώ ακούω πίεση, πίεση, πίεση. Ο κόσμο του Άρη, ο κόσμος του Άρη είναι μια χαρά. Ξέρει, είναι έμπειρο, έχει ζήσει και Ευρώπη και γάμα εθνική. Θα καταλάβει, αρκεί να δει πραγματικά δικαιοσύνη, σοβαρότητα, δουλειά και έργο μέσα στο γήπεδο. είναι η πραγματικότητα από το να ξαναέρθει η ομάδα εκεί που ήταν και να ξεκινήσει πάλι την αυτοεξορία και πάλι τα ίδια, θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει και, θα είναι και πάρα, πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, θεωρεί ότι την επόμενη χρονιά ο Άρης θα πρέπει κατευθείαν επιστρέφοντα μετά από τέσσερα χρόνια όπω το έχουμε βαφτίσει αυτοεξορία, θα πρέπει να κυνηγήσει προφανώ στους στόχου πεντάδα, διάκριση το κύπελου. Γιατί αν στο Ρώστρο, α πούμε, αν στην δεκάδα υπάρχουν πέντε παιδιά που είναι νέα, ε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει την πεντάδα με τι yeah. στόχο να μπει δηλαδή, ο Άρη στη νέα σεζόν. Αν δεν είναι με αυτόν τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, με απαγόρευση ναι. μεταγραφών. Δηλαδή, το για παράδειγμα, λέω. υπήρχε ένα παίκτη ε, ε, στον Απόλυνο που λέγεται Αλμπάνι. Έτσι, εγώ τον είχα σαν παίκτη. Ε, είναι, το... τόσο καλός, είναι τόσο καλό. Όχι, το τόσο είναι πιο καλό από ό,τι λένε. <laughs> <laughs> Έτσι. Και όμω, ε, να ένα παιδί το οποίο ε, προερχόταν από τραυματισμό, ήταν τελ... δεν ήταν τελειωμένο το παιδί, ήταν ένα απογοητευμένο παιδί σιγά σιγά ναι πονά ο coach, πάμε προπόνηση σιγά σιγά με ηρεμία έγινε δηλαδή αν ας πούμε ο Άρης είχε 5-6 σαν τον Ασμπάνι σημαίνει ότι η ομάδα δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει εγώ νομίζω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με ονόματα ούτε με χρήματα έχει να κάνει με εξυπνάδα με μυαλό, με εμπειρία και με πλάνο και με οργάνωση και σωστές επιλογές Ακριβώς. που τις έκανε φέτος γιατί ο Άρης φέτος έκανε και έκανε αυτό το, το value for money. Δηλαδή είχε και σωστέ επιλογέ εκ του αποτελέσματο. Εντάξει, κρίνοντες. αν κρίνουμε ότι πήρε, πω από 13-14 παίκτε και οι περισσότεροι από αυτού, με ξέρεις, για τον Άτυχο τον Πίντο, ο οποίο τραυματίστηκε. Και, το του Στεφάνοβιτ, οι περισσότεροι παίκτε. Δεν έγινε τώρα. Να πας 15 πας... και να παίξουν και 15. Να, άμα πάρει 15 και παίξουν 8, να με βοηθήσει ο κόσμο λε, ναι, ναι. Παίξουν καλά οι 8 και πετύχει το δώσει ικανοποιημένο. Άμα οι μισοί σου γούνε. Εντάξει, εδώ φέτο <laughs> παίξαν οι περισσότεροι. Ναι. Παίξαν οι 12 από του 15. Φυσιολογικό νομίζω. Δεν είναι θέμα αποτυχία και νομίζω ότι καλά πήγε και ο σχεδιασμό, καλά πήγε και η διαχείριση, καλά πήγε και οι σχέσει και, και του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή και με τον πρόεδρο και με τον κόσμο. Νομίζω όλα πήγαν καλά και νομίζω ότι ε, είναι σημαντική αυτή η θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά. Ήσουν τυχερό, πιστεύει, στα φόρ. Τι, τι, εννοώ τυχερό. Ο Διαμαντόπουλος, τα 14 γκολ έχει βάλει, μια πάρα πολύ καλή σεζόν το παιδί και παρόλο που σε κάποια φάση άκουσε και αυτό πάρα πολύ, νομίζω ότι έκλεισε τα στο μάτι ναι, τη είναι φοβήθηκε εκεί που είχε το θέμα με τη μέση. Γιατί εκεί θα έμενε όντω χωρί φόρο. Ε, θα εγ... εγώ, είμαι και ψηλό 90, δεν έχω το τίποτα. Είχαμε μεγάλη λύσει. Είχε πάλι λε. Ναι, ναι. Εγώ γιατί νομίζω ότι δεν είχε. Εγώ νομίζω ότι είχαμε. Θα μου πει τώρα τον Κάσο και τον Πασά. Ε, εντάξει, υπάρχει κι άλλο που έχει παίξει και είναι και πολύ καλό, αλλά αν δεν τον είδατε στο γήπεδο θα τον βλέπατε. Έτσι, αν δεν μπορούσε να, να παίξει. Ο Κάσο, ο Πασά, τον είδαμε στο γήπεδο mm. να θυμηθώ. Σεντερφόρ. Ένα καλό στερφόρ στην ομάδα να τη μήνα δεν Ναι. Στι φάσει μα. Θα μου πείτε, ρε παιδί μου, Άρη, θα βάλει το στόπερ αλλά Αν δεν είχαμε κανένα κάποιο να βάζαμε. Να. Έτσι, αν τέλο το λέω. Ε, είχε, είχε ομάδα. Εκεί πρόκειες. δεν είναι. Δεν πιστεύει ότι ήθελε ίσω. Αν έκανε μία επιλογή να παίρνει ένα πήρε βέβαια τον Παστακό. Πήγε να πάρει το βουό. Υπήρχε δηλαδή. Υπήρχε γιατί ότι νομίζω ότι ο Κότσι και... είχε μια δυσκολία στο σουράζι με μπαστάκο, πηγε Είχε δυσκολία. Είχε δυσκολία. φάνηκε. γιατι θεωρώ ότι ο κό ειχε μια δυσκολια στο σουραζι Διαμαντόπουλο φέτο πήγε όντω καλά. Έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Κάτι Κάτι να, καλύτερα. να βάλει 40 γκολ. 40. Ναι. 30. Πώ τα βάζα. Νομίζω ότι είχε δυνατότητα να βάλει. Το, το είχε το, το, δεκάρι πίσω του στην πάσα. Όχι, Ήταν όχι. Η είναι είναι καλό παίκτη. μπορεί να, φτιάξει και μόνο του. δεν είναι αυτό. Η αλήθεια ε, είναι ότι έφτιαξε αρκετά. 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 και γιατί το λέω. Πήγε μια χαρά το παιδί. Και θα πάει και ακόμα καλύτερα και έχει και τη δυνατότητα για παραπάνω. Νομίζω όμω θα μπορούσε να κάνει Τεράστια διαφορά. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Δεν, δεν είναι ο Διαμαντόπουλο που εγώ ξέρω. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο Διαμαντόπουλο έχει βάλει 6-7 γκολ που λε τι έβαλε. Ναι. Και έχει χάσει 6-7 γκολ που λε ε, τι έφτασε. Σε αυτό να... εννοεί ο ε, ε, Είναι έτσι ακριβώ. Και... Προχθέ με τον να πω σα. Τα δύο γκολ που βάζει είναι πιο δύσκολα από αυτό που βγαίνει μόνο του με τον τερματοφύλακα. Συ, συμφωνώ yeah. απόλυτα. Ε, γι' αυτό λέω η χρονιά πρέπει να σε πάει. Ας πούμε, η χρονιά ξεκίνησε λίγο άσχημα με τον Δημήτρη. Δηλαδή, ξεκίνησε με την προετοιμασία, είχε τα θέματα με τα μεταλλεύσει, ήταν μια εβδομάδα, έμεινε πάλι 10 μέρε. Όλη τη χρονιά ήταν. Ξανά όλη τη χρονιά. Δηλαδή, έγιναν συγκυρίε οι οποίε νομίζω δεν τον άφησαν να φτάσει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Γιατί δεν έχει φτάσει, νομίζω, ούτε στο 60-70% των δυνατοτήτων. Έτσι πολύ τον κόλ τη αίρε, νομίζω. Πάρα, Πάρα πολύ. Νομίζω. Δηλαδή εκείνο το γκολ ήταν για να ξαναπάρει μπρο. Γιατί είχε είχε απογοητευτεί μετά τη Βέρεια. Από τι κινήσει του μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον αυτό έβλεπα εγώ. Εντάξει, όχι, δεν είναι, είναι ένα σοβαρό παιδί, δεν απογοητεύεται. Ε, ξέρω ότι ό,τι γινόταν, γινόταν για το καλό του και όχι για κάποιον άλλον ε, λόγο. Απλώ ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να. Ε, είχε τη δυνατότητα να κάνει παραπάνω πράγματα. Ναι. Δεν το λέω ούτε για να τον, τον κάνω να στον χώρο, ούτε για να τον φίξω ε, θίξω, ούτε για να πω ότι δεν αυτό το Το μια χαρά που είχαμε. Έτσι. Αλλά ε, νομίζω ότι ε, ε, έχασε τεράστια ευκαιρία να βάλει ακόμα, να έχει ακόμα άλλα δεκατομμύρια. Έχει συμβόλο ο Δημήτρη ναι, δημήτρης, δημήτρης. επόμενη είχα... Ήταν πάντω η θέση στην οποία επιμένατε από νωρί για ενίσχυση το, το χειμώνα, μεσού τη περίοδου. Ναι, η γραμμή κρούση. Είναι έτσι, ξέρει γιατί, γιατί επέμενα. Παρότι ο πρόεδρο του ε, το είχε πει και ο ίδιο, νομίζω ότι ε, λόγω του γεγονότο ότι τακτοποιούσε τι περσινέ υποχρεώσει για την αδειοδότηση, δεν είχε τη δυνατότητα, όπω έλεγε, για ένα μεγάλο διάστημα. Και πιέστηκε και από τα αποτελέσματα. Όμως, ε? και πιέστηκε και από τα αποτελέσματα τα συνεχόμενα εκείνη την περίοδο. έτσι ακριβώ είναι. Ε, έφυγε και ο Αντώνιο, ε, συμφωνώ. Ε, εντάξει, ο Πρόεδρο έκανε αυτό που, αυτό που, θα κάνει κάποιο Πρόεδρο, ο οποίο σέβεται την ομάδα, του προπονητή του και, τους, και το έχει βατευτει. Με το Βότι έγινε τελικά. <laughs> Γιατί έλεγε η πλευρά του Βότι, δεν σου είπε ότι αύριο έρχομαι. Ε, εντάξει, παιδιά. Ε, νομίζω εσεί βγάλατε τον, τον εκπρόσωπο του. Εμεί τον βγάλαμε την Παρασκευή που είπε ότι έρχεται. Μέχρι. Μετά την Κυριακή μα είπε yeah. ότι έρχεται τη Δευτέρα, yeah. αλλά τελικά τη Δευτέρα πήγε στην Κρήτη. <laughs> πρέπει <laughs> να και στη λάθο αεροπλάνο, έκανε λάθο. <laughs> Εσύ ξέρει <laughs> πάντω μίλησε μαζί του και σου είπαν yeah. ότι ερχόμαστε αύριο. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Ε, ο πρόεδρο έκανε, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Δεν φταίει η διοίκηση του Άρη. Έτσι, η, το φταίξιμο είναι του εκπροσώπου και του, του ποδοσφαιριστή. Έτσι, διάλεξε. Α, αυτό όφι, είναι θεμητό. Είναι καλά έκανε το παιδί. Είναι, ε, είναι, θεμητό, ναι. Είναι αγορά, είναι εμπόριο και μπορεί να κάνει τα πάντα. Απλώ ξέρετε, υπάρχει ένα λόγο, υπάρχουν και τα Έτσι. χέρια που λέμε. Αυτά ξέρετε στο ποδόσφαιρο Μα Μα μετρα... το είπε ο ίδιο ο εκπρόσωπό του εμά εδώ στην Εκοβή. Ότι ο Χαντί και ο Βουό τη Δευτέρα έρχονται. Τη Δευτέρα, μάλλον είχε πει Δευτέρα ο Χαντί και Τρίτη ο, ο Βουό. Ακριβώ. Η Τρίτη δεν η εντάξει, η τρίτη. Αυτά όμω μπορεί να συμβούν. Ναι. Εμεί ε, είμαστε μεγάλη ομάδα Δεν γίνεται να κρατήσουμε κακία σαν ποδοσφαιριστή Όσο καλό και να είναι. Ε, εντάξει Το μοναστήρι να είναι καλά, και από καλό και μπορούμε να βρούμε νομίζω πάρα πάρα πολλού. Mm. Αυτό που έχει γίνει τώρα με τον Άρη, ε, θα παρακαλάνε νομίζω οι προσφευστέ να έρθουν στον Άρη και όχι ο Άρη τη πρόσφευστη. Είπε για παίκτε Στα... που πιθανώ θα δείξει θεωρήσει ότι οι δύο ή οι τρει που ήρθαν το Γενάρη είναι από αυτού που αδίκησε. Από την άποψη το λέω των συμμετοχών, δεν ξέρω αν του έβλεπε τι προπονεί λοιπά. Και θα στο συμπληρώσω περισσότερο το λέω για τον Χαντί και τον Κανακούδη, γιατί ο Μπαστακό είχε αυτή την άσχημη στιγμή με μεστο... Θε... στην αποβολή που, που τον πήγε πολύ πίσω. Θα σου πω που, όπω αποδείχθηκε, η διαχείριση εκεί ήταν λαθασμένη. Ήταν μια εποχή όπου η ομάδα ήταν λίγο κολλημένη και στο σκοράρισμα αλλά και στην νίκη. Αυτά είπαμε τα δύο παιδιά ήρθαν και μπήκαν αμέσω στα βαθιά. Πήρα να. εγώ το ρίσκο το κάνω. Πέμπτη, Σάββατο παίξανε. Ακριβώ ναι, ναι. και παίξανε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι. Δεν πήγανε πολύ καλά. Η ομάδα όμω κέρδισε και τα τρία παιχνίδια. Θεώρησα ότι μπορώ να βάλω έτσι λίγο νέο αίμα στην ομάδα, να βάλω λίγο περισσότερη διάθεση. Ε, σω και δεν μα θα λίγο φόβο στου άλλου. Ε, ότι ξέρει, ναι, ήρθαν ναι, κάποιοι ναι, άλλοι. Ναι, 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 λίγο το άγνωστο ενδεχομένω. Βγήκε σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λίγο τα παιδιά τα κάψαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ο Μπαστακό δεν είναι, τέτοι... είναι αυτό ο ποδοσφαιριστή, ο οποίο στο μυαλό μα έχουμε όλοι βλέποντά τον. Έτσι, ο Χαντίνης είναι εξαιρετικό παίκτη, το ξέρουμε όλοι. Διάλεξα ε, Διάλεξε εγώ έναν άλλον δρόμο. Με τον Πλατέλα, λες, Έτσι. Σχεδέσιμα. Και ο Πέτρο Κανακούτη είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε με τον Εργοτέλη. Μα έδωσε πάρα πολλέ ε, λύσει. Ε, είναι ένα σοβαρό παιδί, είναι ένα παιδί των αποδητηρίων εγώ ήμουν αυτό που του ζήτησα να έρθει στο, στον Καραϊσκάκη. Γιατί στην ουσία ήρθε στο Καραϊσκάκη και ήξερα όταν ήταν απο... αποκλεισμένο. Μου έκανε ε... φοβερή εντύπωση, τι. Αυτό που, <σχερή> <αυτούς> που λε: <σχερή> Ο Κανακούδη ένα παιδί που είναι 34 χρονών. Τον πήγε στο Καραϊσκάκη, όπω λε, δεν έπαιξε. Και ενώ δεν έπαιξε, ήταν ο πρώτο που πανηγύριζε. <σχερή> είναι, είναι, φοβε... είναι, σημαντικό αυτό να το βλέπει. Γιατί εγώ το έβλεπα, ήμουν στο γήπεδο το έβλεπα. Ήταν ο τρόπο που λειτουργούσε. <σχερή> Είγώ, ένα παιδί το οποίο ήρθε πριν από δύο μήνε στον Άρη. Ε, κοιτάξτε, ο Πέτρο ε, είναι καταστραγμένο. Είναι δηλαδή, που ξέρει τι θέλει, ξέρει που μπορεί να φτάσει, ξέρει τα πάντα. Ε, μπορεί να έχει τη στενοχωριά του. ήξερε εκ των προτέρων ότι θα τον πάρω στο κρασί, θα τον Όταν ήμασταν 20 άτομα, ήξερε, βλέπει, δεν είναι χαζό, καταλαβαίνει, είναι επαγγελματία. Ε, και του το ζήτησα με το σκεπτικό: Ποιο, ότι ξέρει, υπάρχουν 4-5 παιδιά τα οποία είναι ακρογωνία λύθη σε αυτήν την ομάδα. Ένα αυτού είναι και ο Χρυσοπούρπο, α πούμε ε, <Δελυζήσεις>, Καντιμίρη, Σόουζα, παιδιά τα οποία η Τζόγλου έχουν θέματα στον θέματα Θέματα ενό σοβαρότητα, νίκη. Ε, Πώ λέμε, δεν μιλάω για αρχηγού, εγώ μιλάω για ηθικού. Για ηγέτε. Αρχηγικέ τάσει, θα μαζέψω τα παιδιά. Ε, αυτά τα παιδιά χρειάζονται <συγχε> σε ένα παιχνίδι και ο Πέτρος χρειάστηκε. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι. Ε, τη χρονιά αυτή που από μένα θα τη θυμόνται και άλλοι με πολύ καλά αισθήματα. Ο φίλο του 272 για αυτό που λέγαμε για Λαζαρίδη και Σόουζα, λέει: Σωστό ο κόσμο για το κεντρικό δίδυμο. Ο Δελυζή θυμίζει Λαζαρίδη και ο Σόουζα Αβραμ Παπαδόπουλο, λέει ο φίλο ο Βασίλη. Επειδή εγώ νομίζω ότι η ομάδα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο το έχει βρει. Έτσι, από εκεί πέρα ε, λογικό είναι να το δυναμώσει και θα το κάνει θεωρώ. Όμω εκεί δεν θέλει ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή το να χαλάσει κάτι το οποίο είναι καλό, νομίζω μπορεί να γίνει χειρότερο. Έτσι, Αν μπορέσουν να το χαλάσουν για να γίνει καλύτερο, μπράβο του. Θα... Πλακί βγαίνει στον Ποδόσφαιρο. <coughs> Ότι όταν ήρθε ο Σόουζα, η... ε, ο κόσμο του Άρη μιλούσε για το παλτό που έκανε να παίξει 8, 8 μήνε. <coughs> Γιατί ήρθε από τραυματισμό το παιδί, είχε να παίξει 8 μήνε. Ήρθε ξαφνικά το Γενάρη κιόλα, σε δύσκολη συγκυρία, με τον Άρη να έχει χάσει τη λαμία, να έχει φεριχεί με τον Απόλωνο και όλοι βλέπαν ένα παλτό. Το παλτό τελικά αυτό ήταν ένα ε, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ε, 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 για να μην βγει να μιλήσει για κάποιου. Ε, είναι έτσι ακριβώ. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ένα ε, ποδοσφαιριστή ε, κρίνεται με βάση τη αξία του και με αυτό που παίρνει. Επαγγελματίε ε, είμαστε. Να. Και ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή σε έναν ποδοσφαιριστή. Ε, 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 γι' αυτό είπα λοιπόν νωρίτερα, ε, τρόπο του λέγει, ότι αν δεν έχει και τον τραυματισμό του και αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δεν θα άξει εσώ, ε, Αργήματο, πέιν, θα έκρισε ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο. Νομίζω είναι ένα παίκτη. Δεν ο θα ήταν εδώ προφανώ. Μπορεί, εντάξει. Ε, είναι μεγάλη ομάδα ο Μπορεί να ήταν και εδώ. Υπήρχαν ε, κάποιε τιμέ που έδινε, έδινε ε, χρήματα ο Άρη. Ε, νομίζω όμω ότι. Ε, εντάξει, είναι και επένδυση για τον Άρη ο Επειδή είναι και πιο μικρό σε ηλικία. Ναι. Ε, Απλώ δεν θέλω να μπω σε αυτήν δικασία γιατί. Αλλά αυτό το δύο ο ε, ε με το Σόζα. Ακριβώ είναι, ξέρετε, οικονομικό το κομμάτι. Και επειδή ε, το να πω κάτι θα πρέπει να ξέρω και τι και παραμέτρου. Δηλαδή έχουμε αυτά, πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί και αυτά θέλουμε. δηλαδή ε, Δεν μπορώ τότε να κρίνω και να πω να μιλήσω οικονομικά. Ο Άρη του χρόνου μπορεί να σταθεί με αξιώσει αν δεν έχει τι συμμαχίε που πρέπει και τι δημόσιε σχέσει που απαιτούνται στην Ελλάδα, λέει ο 506, hm. Εγώ νομίζω ότι ο Άρη ε, είναι από μόνο του ε, μια μεγάλη ομάδα ε, δεν έχει ανάγκη συμμαχίε. Συμφωνώ απόλυτα με τον τον Μερφορίδη. Ε, το ρώτησε κάποιο αν η ομάδα έχει στόχου. Και λέει: Μια ομάδα η οποία στο γήπεδο θα έχει 25.000 κόσμο, τι στόχου να έχει. για να σκεφτείτε. Δεν έχει τα αυτή η ομάδα. Να. Δηλαδή, τι συμμαχία μπορεί να κάνει, ας πούμε ο Άρης. Να, να συμμαχήσει με μια με ομάδα η οποία θα τον βοηθήσει σε τι. Η συμμαχία, εγώ καταλαβαίνω πώ το λένε, να προστατευτεί, να προστατευτεί από αυτού που, συμμα... που... που συμμαχούν για να έχουν δεδομένε θέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δυστυχώ στην Ελλάδα, πέρα από την ΕΠΟ, παίζει μπάλα η ΚΕΔ, παίζουν μπάλα οι δικαστέ, παίζουν μπάλα... Mm. μπάλα τα αθλητικά δικαστήρια. Ε, λέμε εμεί κάθε μέρα, λέμε, θυμόμαστε από την Κουρομπίλια μέχρι. Όταν μιλάμε για συμμαχία και μιλάμε για ε, την ευγενή λέξη, δηλαδή ε, είμαι φίλα προσκύμουνα, α πούμε, ε, στον Πανεγιάλιο και στην Καλαμάτα και είμαστε τρία φιλικά σωματεία και δεν θέλουμε να μα βλάψουν. Έτσι όπω το λέτε αυτό, συμφωνώ. Ναι, θα πρέπει να γίνουν. Άλλο εννοεί. Εννοεί μαχίες. τη συμμαχία που είχε ο Πάοκ με την ΑΕΚ για να ρίξουν τον Ολυμπιακό και όταν φτάσανε να διεκδικούν, σκοτώθηκαν μεταξύ του. Αυτό υπό, εννοεί υπό, ο φίλο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σημασία. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. 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 <laughs> <laughs> το, ο ένα μένει πάντα στο δάσο. ο ένας. Είναι αυτό φωτό. Ακριβώ. Ο Χάιλάντερ που γράφει στο άρθρο που θα διαβάσει μετά ο Ακριβώ. Πε μα έτσι την άποψή σου για το Θόδωρο Καρυπίδη. Είναι ένα νεαρό που είναι τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει αναλάβει αυτό το φορτίο να ηγείται μια πολύ μεγάλη ομάδα όπω είναι, όπως είναι ο Άρης Πώ τον ψυχολόγησε εσύ από αυτή τη συνεργασία όλου αυτού του μήνε και αν πιστεύει ότι επειδή είσαι άνθρωπο του ποδοσφαίρου μπορεί να ηγηθεί, έχει τα φόντα να ηγηθεί και να πάει τον Άρη εκεί που πρέπει του, τώρα που επέστρεψε στη Σούπερ Λίγκα. Ε, εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Πιστεύω να το ακούσει από. Από αυτό το βήμα. <Στα> ε... την στο <Στα> Συνέντες, θα θα την ανεβάσουμε στο ίντερνετ. Καταρχήν, είναι πανέξυπνο. Ε, είναι πανέξυπνο <Στα> σαν άνθρωπο, που απ' όλα. Ε, δεύτερον, ε, είναι μικρό σε ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό ε, να είναι κοντά στου παίχτε, στους προπονητέ, στους, στους διευθυντέ, στον κόσμο. Είναι ηλικία του λίγο έτσι. Κα, ε, καλή είναι. Είναι. Ε, 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 Εφικτό να είσαι κοντά του, να του μιλήσει, να πει μια κουβέντα Φίλου. έχει δύο θέμα. Θα τον προσεγγίσεις, δηλαδή. Ναι, ε, νομίζω ότι ε, έχει ένα κακό. Γίνεται εύκολα φίλος με ανθρώπου που το έπρεπε να γίνει. Και δεν εννοώ. εσά, του δημοσιογράφου. Ναι, ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, <laughs> ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι φίλο με τον δημοσιογράφο, δεν μπορεί να είναι φίλο με τον προπονητή, δεν μπορεί να είναι φίλο με τον τεχνικό διευθυντή, δεν μπορεί να είναι φίλο με του παίχτε είναι πρόεδρο. Εγώ. Αυτό είναι εγώ, το κακό τη ηλικία. Εγώ, ναι. Το καλό και κακό νομίζω ναι, είναι στον ναι. Θόδωρο Καριμίδη. Εγώ στη Έτσι. θέση του, στη θέση του, συμβουλή του δίνω και νομίζω μεγάλη στιγμή θα με ακούσει. Όταν θα με έβλεπαν υπέρ, θα έπρεπε να τρέμουν. Χωρί να πω τίποτα. Και όταν λέω να τρέμουν, ενώ με την καλλιέργεια, όχι να με φοβούνται, να με σεβαστούν. Να, ε, 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 αυτό που έδωσε. Προέδευνας... Ότι είναι λίγο παρά είναι λίγο φιλικό με του ανθρώπου. Uh, ναι. Ιδιαίτερα φιλικό, όχι μετά και με μένα και μόνο και μόνο. Δεν, ναι, λόγω... το κάνει από κακή, δεν το όχι, κάνει και ε, από Αυτό για μένα, για να αποσφαιριστεί, για κάποιον άνθρωπο είναι εξαιρετικό. Όμω θα πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, είναι σαν το διευθυντή με του εργαζόμενου. Ναι, Όποιο την περάσει, νομίζω θα πρέπει ή να πέσει στον κρεμό ή να του κοπεί το πόδι. Δηλαδή έτσι βλέπω. Μπορεί. Παιδιά, να είμαι λίγο σκληρό σε αυτό που λέμε ξέρετε, πειθαρχία και ε, παράξενη νοοτροπία. Μπορεί να είμαι και λίγο ε, παλιά νοοτροπία σε αυτό. Νομίζω όμω ότι ε, έχω, έχω παραδείγματα προέδρων όπου πέτυχαν μόνο τη μόνο από αυτό. Ναι. Χωρίς να πάρουν καμία πρωτοβουλία. Αυτό είναι ο υποδοσφαιρικό. Βλέπει, ξέρει, παίξει μπάλα από ό,τι μου λέει. Ε, μπορεί να μιλήσει με τον. Καλά, στην Ελλάδα όσοι πάνε στο γήπεδο έχουν παίξει και μπάλα. όχι, έχει παίξει το λεωφορείο. ε, μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο, να σου πει, πέντε πράγματα. Δηλαδή, δηλαδή. Μπορεί να. Μπάλα, όχι, παίξει όλοι. Ποτέ, θα σου πει, ξέρει κάτι, θέλω ένα δεξί χάφ που να είναι αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. υπάρχουν προδίδου που θα σου πούνε. Πρέπει μη μου λε εμένα τώρα τέτοια. Πε μου. Αυτό καταλαβαίνει Είναι σημαντικό αυτό, ξέρει. Ο οποίο δεν καταλαβαίνει. Γιατί, α πούμε για ποιο λόγο. Γιατί τα λάθη σου, μπορεί να τα δικαιολογήσει. Δεν κάνει λάθο που πήρε κάτι που δεν έκανα λάθο. Γιατί έκανα εκείνο, εκείνο, εκείνο και εκείνο. Ναι, αυτά του λέτε τώρα όμω. Δεν θα ακούσει εσένα, δεν θα ακούσει την πληροφορία. Παραφέρει μόνο του παίκτε. Όχι, όχι, όχι. Ε, ξέρει μπάλα, θα πάει του φέρει. Να, έφερα να πει. Άγγλου Γάλλου Πορτογάλου. Δεν είπα ότι ξέρει μπάλα. Εγώ δεν έχει παίξει μπάλα, δεν μπορεί να καταλάβει. Καλά, μπάλα έχουμε παίξει κι Άλλο Αυτό το ξέρει και αυτό γιατί είναι πανέξυπνο. Ότι ό,τι κάνει θα το κάνει συνεργασία με τον άνθρωπο που θα έχει κοντά του. Καταρχήν δεν πρέπει εδώ στον Άρη να μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα εκτεθεί. Για ποιο λόγο να πάρει την ευθύνη αυτό που πληρώνει και να την πάρει αυτό που πληρώνει. Μα θα είναι και λάθο στρατηγικό αυτό. Ίσως να μην υπάρχει αυτός που πληρώνεται όμως. Τότε... Εδώ πάμε σε άλλα... Πάμε σε άλλο, νομίζω δεν θα, δεν θα πει. Θεωρείς πάντως, κότς, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για τον Άρη, τον Καρυπίδη η επόμενη χρονιά με ένα παναθηναϊκό με μείον 6 και με περιορισμό μεταγραφών. Ενδεχομένω από την έκβαση που θα έχει το τηλεοπτικό να έχουν πρόβλημα στην αδειοδότησή τους και άλλες ομάδες, όπως ακούγεται. Θεωρεί ότι είναι και το timing αυτή τη στιγμή ιδανικό και μια μεγάλη ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία για τον Άρη, όχι μόνο να επιστρέψει, γιατί επέστρεψε, αλλά να επιστρέψει ακριβώ όπω πρέπει στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι η ευκαιρία του Άρη και του κύριου Καρυπίδη, αλλά του Άρη γενικώ, θα είναι πραγματικά ευκαιρία όταν περισσότερο προσπαθούμε να την, εφαρμόσουμε να, την, εφαρμο... να την δείξουμε στο γήπεδο και λιγότερο να τη λέμε. Να. Άρα λοιπόν, όταν θα δράξουμε την ευκαιρία. Αυτή η ομάδα αυτού που να να το κάνει και να το δείξει, με ταπεινότητα πάντα, νομίζω ότι μπορεί αυτή η ευκαιρία να γίνει και πράξη, να γίνει και η πραγματικότητα. Αν μπούμε στη δικασία ότι είναι ευκαιρία γιατί οι άλλοι έχουν διαλύσει και εμεί πρέπει να καλύτεροι, νομίζω ότι δεν θα κάνουμε κάτι. Ναι. Coach, ευχαριστούμε για την αξιοπρέπεια, το ήθο σου και την προπονητική σου ικανότητα. Ένα φίλο του Άρη Πακού, για από ο φίλο ο 216, και εμεί και φτάσαμε στι 7. Θέλω έτσι να βάλει μόνο σου τον, τον επίλογο και να έτσι να μα πει. Ε, τι σου μένει τελικά από, από αυτού του εννεα ναι, και κάτι μήνε, απομένουν και τρία παιχνίδια, ασχέτω τι θα γίνει τι επόμενε 20 ημέρε ε, στην ομάδα. Τι θα κρατήσει ο Δημήτρη Οσπανό, είτε μείνει είτε φύγει από την ομάδα σε λίγο καιρό, επιστρέφοντα στο, στο σπίτι του, στο Αίγυπτο, που προφανώ έχει λείψει κιόλα μετά από τόσο καιρό. Είναι έτσι και εμένα θα μου. Μόνο καλέ αναμνήσει έχω πει Δηλαδή, ένα σημαντικό κομμάτι για μένα είναι ότι ε, μπαίνει ένα προπονητή. Ε, που δεν γεννήθηκε Αριανό. Έτσι, που δεν ήταν ε, από την οικογένεια του Άρη, που δεν είναι καν από τη Βόρεια Ελλάδα ε, και όταν το χειροκροτούν αρκετά μεγάλο κομμάτι του φιλαργού, νομίζω για μένα είναι μεγάλη τιμή και αυτό μένει αξέχαστο, όχι σε μένα, σε οποιονδήποτε προπονητή. Αυτό το, έχει, το έχουν νιώσει και μεγάλοι προπονητέ. Όταν το έχει νιώσει ο Σλομένο Παναγούλια, ο Κούπερ, ε, ο Ανδρή Μισελ ε, και το νιώθω κι εγώ, νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα. Άρα λοιπόν, Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να λέμε, ε, το πέρασμα από τον Άρη θα είναι, είναι αξεχαστό. Έτσι, είναι πραγματικά μεγάλη ομάδα, τεράστια ομάδα. Και νομίζω ότι σε αυτά που μπορεί να κάνει, ακόμα δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει κάνει, έχει κάνει λίγα. Ε, είναι τα καλύτερα μπροστά του, του Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ελπίζω να και απορίες να λύσαμε και να εξηγήσαμε αρκετά πράγματα γιατί πολλέ πολλές φορές ο κόσμος θα βλέπει απ' έξω, δεν καταλαβαίνει ακόμα που έχω μια αλλαγή που κάνει ο προπονητής μια επιλογή που κάνει στη βασική ενδεκάδα από το πως γενικότερα αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι νομίζω ότι ρωτήσαμε κι εμείς τα περισσότερα πράγματα βοηθήσατε κι εσείς με τις δικές σας ερωτήσεις α, να, να, πούμε αρκετά πράγματα και να φωτίσουμε την α, φετινή σεζόν που οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος της και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ασχέτως του τι θα γίνει τις επόμενες μέρες ο Άρης, έτσι νιώθω εγώ χρήσαθε και το μοιράζουμε με τον κόσμο, θα έχει ένα φίλο εκεί στο Αίγιο, Το Δημήτρη το Σπανό. Είναι έτσι ακριβώ, είναι. Έναν οπαδό θα έχει, όχι ένα. <laughs> <laughs> ένα... <laughs> όχι, όχι ένα φίλο. <laughs> ε... Και είναι Εντάξει. και μαγειλέα πώ θα συναρχώσει να βλέπετε και ένα παιχνίδι. Ω, αλλά... Μια χαρά <laughs> είναι αυτό. Αν και είναι ακριβά τα βιώδες, και 13 και 30. <laughs> η, συ, η συνήθεια το... είναι, ξέρεις. κάποτε τη Θεσσαλονίκη τη θεωρούσα μακρινή σε σχέση με το Αίγυπτο. <laughs> ε. Τώρα τη βλέπω τίποτα. 4,5 ώρα το κανάλι. Νομίζω ότι είναι, είναι, όλα, είναι όλα, καλά. Όχι φίλο, ο παδό πραγματικά. Ε, και επαναλαμβάνω, χωρί να, αφήσω, να μην αφήνω κανένα περιθώριο αναφορικά με το ότι δεν θέλω κανένα να πει ότι ξέρει ο Σπανό πουλήσε ο Παδηλή και είπε αυτό, είπε το άλλο. Ε, για να σκεφτεί καν ότι υπάρχει θέμα ότι μπορεί να πηγαίνω κάποιε καταστάσει εκεί που θέλω εγώ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ ε, και δεν θα, δεν θα το κάνω τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να... Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα τελευταία τρία παιχνίδια τη ομάδα. Και από ό,τι βλέπουμε, το αποτέλεσμα σήμερα σπάρτσε ροτέλη και η Σπάρτη και η Καρδίτσα ενδιαφερόμενε να είναι στα παιχνίδια με τον Άρη. Θα είναι ε... βέβαια, ντερμπι. <laughs> ήταν παιχνίδια σοβαρά τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε την εικόνα μα πάρα πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο Ιώσο Ματζούκη ακολουθεί την επόμενη ώρα εδώ με την εκπομπή ώρα για μπλε. Ε... Αύριο θα υπάρχει ρεπορτάζ φυσικά του το Τάρη από νωρί και με το σπουδαίο μπασκετικό παιχνίδι Άρης Πανιόνιο. Το πολύ σημαντικό μάτι για την ομάδα μπάσκετ. Στι 5, στι 6 υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι στην Έδεσα. Κατάλαβε το θα πάτε και βόλτα. Ναι. Είναι βόλτα Προχαρά Είναι φιλικό αυτό τώρα. Είναι χαλαρό αυτό τώρα. Μην μου πει πάλι θα πει ο Κάο στο 75 να παίξει δεκάρι. νομίζω ότι ο Άρης, αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τα, ψάχνει γιατί πολύ, πολύ σοβαρό κεφάλαιο για την ομάδα Άρη. Εκείνο ο Πέτρο Πασχαλή. Ναι, ναι. Το οποίο τον, τον έχουμε στήσει τρει φορέ ήδη αυτό το χρόνο. Και, ευχα... και συγγνώμη, Γιώργο, mm -hmm. τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ε, είναι να παίξουμε εκεί. Και νομίζω ότι ο Άρη θα πρέπει να βγαίνει έξω από τα σύνορα τη Αλονίκη. Γιατί ε, και στην Αρεδαία και εκεί και παντού υπάρχουν Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι που θα, πρέπει να, να, βλέπουν τον Άρη στα μέρη του. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια.